Εδώ ο πρόεδρος της FIFA, ο Χουάν Αντώνιο Σαμαράκ. Αυτό είναι το φακελάκι. Αν δεν κάνουμε. The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004. Όλα είχαν ξεκινήσει από μια ιδέα του Γιώργου Λιάννη. Και τώρα, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997, θα μαθαίναμε αν τελικά το όνειρο θα γινόταν πραγματικότητα. The Olympic Games of the year 2004 is Athens. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την αξέχαστη τελετή έναρξης που οραματίστηκε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Stand by and go! Είναι τα podcast της LIFO. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts, το YouTube ή το site Μικροπράγματα LIFO. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είχε συνηθίσει να δουλεύει με λίγα μέσα και ονειρευόταν να μπορούσε κάποτε να κάνει την τέχνη του με περισσότερη οικονομική άνεση. Η Σοφία Τσιλιγιάννη στην ΕΡΤ τον είχε ρωτήσει κάποτε πριν γίνει πασίγνωστος σε όλη τη χώρα. Κύριε Παπαϊωάννου, αν ερχόταν τώρα το τζίνι, το μαγικό, το γνωστό, και έλεγε Δημήτρη, πες μου αυτή τη στιγμή ό,τι θέλεις, ας το κάνω. Τι θα ήταν αυτό? Να έχω μέχρι να πεθάνω την υγεία μου, να αποκτήσω πολλά χρήματα, άπειρο κεφάλαιο, να ρέει. Και να είμαι ο διοκτήτης ενός ωραίου κομματιού γης. Και τα υπόλοιπα θα τα καταφέρω μόνος. Δηλαδή την υγεία μου θέλω και θέλω να ζω άνετα οικονομικά. Τα υπόλοιπα και τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, το τζίνι θα μου τα δώσει. Εγώ θα τα καταφέρω. Μα δεν θα έχει και πλάκα. Το τζίνι θα τον επισκεπτόταν σύντομα και θα έμοιαζε με μια extraterrestrial drag queen. Παρόλο που δεν έγινε δεκτό να υπάρχει όνομα στην τελετή, εγώ πάντα το έργο το ονομάζω Birthplace. Λέει στο εξαιρετικό συλλεκτικό τεύχος που κυκλοφόρησε η LIFO και επιμελήθηκε ο ίδιος με τίτλο Birthplace 20 χρόνια μετά. Σήμερα θα διαβάσω κάποια πολύ ενδεικτικά και επιλεγμένα αποσπάσματα, και αξίζει να αποκτήσετε και να διαβάσετε ολόκληρο το τεύχος, που εκτός από το πλήρες εκπληκτικό κείμενο του Δημήτρη Παπαϊωάννου, είναι γεμάτο φωτογραφικό υλικό, μακέτες, σκίτσα και φωτογραφίες του Σωκράτη Σωκράτους. Το τεύχος είναι δωρεάν και μπορεί κάποιος να το παραγγείλει από το LIFO Shop. Μόνο τα έξοδα αποστολής πληρώνεις. Ο Παπαϊωάννου είναι πάνω στο ποδήλατό του όταν χτυπάει το τηλέφωνο από τον Αθήνα 2004. Του ζητούν να ετοιμάσει μια πρόταση για την τελετή έναρξης. Ζητάει 3 μήνες, ένα μαζεμένο budget και υπόσχεται να παρουσιάσει κάτι. Γράφει. Παίρνω τις βιντεοκασέτες με τις προηγούμενες τελετές έναρξης γιατί δεν είχα παρακολουθήσει καμία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είχαν μπει με κανένα τρόπο στη ζωή μου μέχρι τότε. Ούτε ήμουν από εκείνους που συμφωνούσαν να τους διεκδικήσει η Αθήνα. Είμαι 35 χρονών. Είμαστε στο 2001. Έμαθα αργότερα τι είχε συμβεί. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν το φαβορί για την ανάληψη των τελετών. Είχε ήδη στρώσει το έδαφος με τη μυθοδία του. Το δεκάλεπτο επεισόδιο στην τελετή λήξης του Σίδνεϊ, από όπου η επόμενη διοργανώτρια χώρα, εμείς, παρέλαβε τη σκυτάλη Ολυμπιακή σημαία, το σκηνοθέτησε εκείνος. Οι αίριες. Πολλές οι αίριες. Η τηλεθέαση πέφτει κάθετα και η Γιάννα πανικοβάλλεται. Βγαίνουν στη γύρα να βρουν εναλλακτική και πέφτουν πάνω στο όνομά μου. Φαντάζομαι ποιος είναι αυτός που τους μίλησε για μένα. Λέγεται Αντώνης Ζαγκλακούτης και εργαζόταν ήδη στο πολιτιστικό σκέλος των αγώνων. Ο Παπαϊωάννου ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά. Πόσο θα βλάψει ό,τι είχε χτίσει ως καλλιτέχνης ως τότε, τι δουλειά έχει στο Ολυμπιακό περιβάλλον και το σημαντικότερο, αυτό που θα σχεδιάσει θα υλοποιηθεί ακέραιο και θα παραδοθεί στον κόσμο όπως το οραματίστηκε. Η φίλη του, η Αμαλία Μουτούση, τον ακούει υπομονετικά και ένα μεσημέρι γυρίζει και του λέει: Δημήτρη, είναι η μοίρα σου. Οι βιντεοκασέτες βρίσκονται 10 μέρες στο ράφι κάτω από τις τσόντες. Αναβάλω. Όταν βρίσκω το θάρρος, ξεκινάω με τη Βαρκελόνη που θεωρούνταν ακόμη αξεπέραστη. Τη βλέπω ολόκληρη μόνος μου. Με το που τελειώνει, σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι στα αλήθεια καλό, αλλά κάτι καλύτερο από αυτό σίγουρα μπορώ να σχεδιάσω. Ανακοινώνω στον συνθέτη Γιώργο Κουμεντάκη ότι χωρίς αυτόν δεν πρόκειται να το κάνω. Είχαμε μια πολύχρονη ιστορία καλλιτεχνικής συνεργασίας πίσω μας. Ήμασταν φίλοι τότε. Τον εκτιμούσα. Ήταν πολύ πιο καλλιεργημένος από μένα και η διαδικασία της δημιουργίας μαζί του ήταν πάντα μια αναμέτρηση με το υψηλό. Ο Γιώργος δέχεται. Θυμάμαι πολύ καθαρά ένα περίπατο που κάναμε με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Θυσίο. Κάποια στιγμή σταματάει ο Δημήτρης και μου λέει: Αυτό θα το κάνουμε μαζί.
Του λέω, τι λες ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να κάνουμε εμείς τους Ολυμπιακούς? Πολύ θα δεις, θα το κάνουμε μαζί. Και όντως, μετά από μερικά χρόνια, βρεθήκαμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το τέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, την έναρξη και τη λήξη. Ήταν ο Γιώργος Κουμεντάκης από το παρασκήνιο του 2012. Συνεχίζει ο Παπαϊωάννου. Η Τίνα Παπανικολάου, 40 χρόνια συνεργασίας κλείσαμε, σαν έτοιμη από καιρό, στο πλάι μου, με οργανώνει. Μίλησα σήμερα με την Τίνα Παπανικολάου, βοηθό σκηνοθέτη στην τελετή, για το πρώτο διάστημα. Όταν ο Δημήτρης ανέλαβε να κάνει την πρώτη πρόταση, ήταν μια περίοδος μεγάλης χαράς. Γιατί μαθαίναμε πράγματα και είμαστε όλοι απόλυτα δημιουργικοί και δεν ξέραμε κιόλας ότι το έχουμε αναλάβει, οπότε είμαστε ελεύθεροι. Όταν μετά μάθαμε ότι αυτή την υπέροχη φαντασία έπρεπε να την κάνουμε πραγματικότητα, μας κόπηκαν τα ύπατα. Ήταν ένας πανικός. Προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι που δεν ξέρουμε και που θα έπρεπε να μάθουμε πάνω στη διαδικασία ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πετύχουμε τα πράγματα. Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι αποφασίσαμε ότι η λεπτομέρεια με την οποία κάναμε τα πάντα στη δουλειά του Δημήτρη μέχρι τότε έπρεπε να ισχύσει και σε αυτό το τεράστιο θέαμα. Αυτό ήταν μια τρέλα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη που επιμείναμε σε αυτό. Ξεκινούν οι συσκέψεις στο σπίτι της φίλης του Παπαϊωάννου, της Όλιας Λαζαρίδου. Όμως οι δίδυμοι πύργοι πέφτουν, ο κόσμος αλλάζει και η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα γίνει εφιάλτης. Ο Παπαϊωάννου ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα του για πάντα που έμελε να γίνει η τελευταία παράσταση της ομάδας εδάφους. Λέει, η Αγγελική Στελάτου είχε αποχωρήσει από την ομάδα μόλις ένα μήνα πριν από την πρεμιέρα. Είμαι στεναχωρημένος, θυμωμένος, ανακουφισμένος και πανικοβλημένος. 17 χρόνια συμπόρευσης είχαν φτάσει στο τέρμα τους. Αντικατάσταση, τελικές πρόβες, φωτισμοί και λιποθυμάω. Μυϊκό σπασμό στην ομοπλάτη, στο μέρος της καρδιάς. Πρόβες σε φορείο, πρεμιέρα με παραμορφωμένη πλάτη και παυσίπονα. Το παρελθόν έκανε θεαματική έξοδο. Για το μέλλον όμως χρειαζόταν επίσης δουλειά. Πέφτουμε με τα μούτρα, μελετάμε, ετοιμάζω μια παρουσίαση. Το κόνσεπτ ολόιδιο με αυτό που τελικά είδατε. Σκελετός, ψυχή και ιδεολόγημα, όλα εκεί, χωρίς ακόμα τη σάρκα και το νευρικό του σύστημα. Η πρώτη επαφή με την Γιάννα είναι καταστροφική. Σχεδόν τσακωθήκαμε. Έφυγε. Τα μαζέψαμε, διασκεδάσαμε με την παράκρουσή μας να πιστέψουμε ότι κάτι σαν κι αυτό που ονειρευτήκαμε θα ήταν ευπρόσδεκτο και επιστρέψαμε σπίτι. Διηγήθηκα τη φάση στον Μιχάλη Κακογιάννη, που ήταν φίλος και μεγάλος υποστηρικτής, παρόλο που και ο ίδιος ήθελε να κάνει την τελετή. Μην απορρίσεις αν τελικά καταλήξει να είναι η καλύτερη σου φίλη, μου λέει. Η Γιάννα και εγώ είμαστε δύο τελείως διαφορετικά ζώα της ζούγκλας. Για το δικό μας σύστημα έμοιαζε μια extraterrestrial drag queen, στην οποία έπρεπε να δίνουμε λογαριασμό, την οποία σεβόμασταν και αποτελούσε για μας μια αστήρευτη πηγή διασκέδασης και τρόμου. Τις πρώτες απόκριες έκανα την καλλιτεχνική μας συνέλευση φορώντας τη μάσκα Γιάννα που κυκλοφορούσε στα περίπτερα. Τα δύο ζώα της ζούγκλας μύρισαν το ένα το άλλο, συμφώνησαν να συνεργαστούν για κοινό σκοπό. Το ίδιο απόγευμα της καταστροφικής πρώτης επαφής παίρνουν τον Παπαϊωάννου τηλέφωνο, του λένε ότι η πρόεδρος έχει κάποιες απορίες, θέλει να το δει ξανά, γίνεται μια παρουσίαση μετά από μια εβδομάδα και μετά σιωπή. Αφήνει να περάσουν μερικές εβδομάδες μέχρι να πάρει τηλέφωνο τον Σίμιτσεκ και του λέει «Κατάλαβα, προγραμματίζω τις επόμενες δουλειές μου». Εκείνος του λέει «Όχι, θέλω να μας περιμένεις, θα σου κόψω ένα μισθό και θα περιμένεις». Περίπου 1,5 μήνα μετά πηγαίνουν με άκρα μυστικότητα στο Salt Lake, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς, για να κάνουν παρουσίαση στους αθανάτους. Αυτό με την εμπιστευτικότητα έπαιζε πολύ στην όλη φάση, γράφει ο Παπαϊωάννου. Ήταν σαν kink. Φτιαχνόμασταν με την ιδέα ότι είναι φοβερά σημαντική, όπως κρατικό μυστικό, η δουλειά μας. Μέσα στο σκοτάδι και την ηρεμία της παρουσίασης, οι αθάνατοι χαλάρωσαν και μερικοί τον ψιλοπήραν κιόλας. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να χειροκροτήσουν θερμά, χαρίζοντάς μου ένα standing ovation. Η Γιάννα για πρώτη φορά με πλησίασε, πλαγιοδρομώντας, μου έδωσε ανόρεχτα το χέρι της για χειραψία και είπε επί λέξη. Γνωρίζετε ότι εγώ δεν αφήνομαι ποτέ να γίνω συναισθηματική, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό ήταν μια καλή προσπάθεια. Τα μαζέψαμε και γυρίσαμε στην Αθήνα. Οι φίλοι μου με υποδέχτηκαν σε πάρτι έκπληξη φορώντας κορδέλες φιναλίστικων ληστείων. Ήπιαμε, μαστουρώσαμε και ξεκαρδισμένοι γιορτάσαμε αυτό που έμοιαζε με επιτυχία. Λίγο καιρό μετά, η Γιάννα Αγγελοπούλου του αναθέτει τις τελετές έναρξης και λήξης. Θυμάται σήμερα η Τίνα Παπανικολάου.
Από τη στιγμή που η Γιάννα αποφάσισε ότι αυτό που κάνουμε την αντιπροσωπεύει, όταν κατάλαβε ότι αυτό που κάνουμε θα την βγάλει και αυτή και την Ελλάδα ως προπρόσωπη, ήταν ο καλύτερος σύμμαχός μας. Δηλαδή ήταν εκεί, ερχόταν στο στούντιο και ήταν εκεί πέρα για να μας στηρίξει. Ήταν εκεί σε όλες τις πρόβες στο στάδιο, με αγωνία για το αν τα πράγματα θα λειτουργήσουν, αλλά και για να πει ότι είμαι εδώ και σας στηρίζω. Φυσικά, όταν ερχόταν για meeting στο στούντιο, γινόταν ο πανικός της αρκούδας, έτσι. Τρέχανε όλοι να καθαρίσουν, να τακτοποιήσουν, να φέρουν τα καλά σερβίτσια, να. Όλα αυτά τα κάναμε. Το πανικό του έρχεται το αφεντικό, τρέξτε. Να έχουμε τα πουρα, να καθαρίσουμε τον μπάνιο, να μην πάει κανένα άλλο, τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η σχέση ήταν πραγματική. Και όταν φεύγανε αυτοί στους οποίους παρουσιάζαμε και έμενε για λίγο μαζί μας και χαλάρωνε, έδειχνε πραγματικά την εκτίμησή της. Και η αλήθεια, τουλάχιστον όταν είμαστε εμείς μπροστά, δεν ήταν και ποτέ επικριτική απέναντι στον Δημήτρη. Ρώταγε αν κάτι την άγχωνε, αλλά δεν μας έκανε εμάς, σαν δημιουργική ομάδα, να αισθανθούμε άσχημα. Και πρέπει να πω ότι μετά από τόσα χρόνια, κάθε φορά που μας συναντάει, μας θυμάται, μας χαιρετάει κτλ. Που είναι πολύ υπέρ της. Ο Παπαϊωάννου μαθαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της τελετής, ο οποίος σίγουρα ξεπεράστηκε κατά πολύ, και υπολογίζει ότι ένα 10% θα είναι δίκαιο για τον δημιουργό της. Το ποσό είναι αστρονομικό για τα μέχρι τότε δεδομένα μου, λέει, αλλά αποφασίζω να το διεκδικήσω. Ξέρω ότι όλα μου τα πνευματικά δικαιώματα εξαγοράζονται εξ ολοκλήρου από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Κανένα ποσοστό από τις αμέτρητες αναμεταδόσεις ανά τον κόσμο και από την πώληση του DVD και των εικόνων δεν θα μου ανήκει. Περιμένοντας έξω από το γραφείο του Σίμιτσεκ, διπλασιάζω στο μυαλό μου το ποσό. Μπαίνω μέσα, το ζητάω και το παίρνω. Από το άρθρο της Μαρίας Νταλιάνη στα Νέα με τίτλο «Το έδαφος έκρυβε χρυσό», παρουσιάζοντας το ποιος είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και τι είχε κάνει μέχρι τότε, καταλήγει. Στη δική του ιδέα, η οποία και πρέπει να παραμείνει μυστική, θα βασιστούν οι τελετές του 2004. Η τελετή έναρξης ειδικά αποτελεί το πρώτο διαπιστευτήριο της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, καθώς την παρακολουθούν τουλάχιστον 4,5 με 5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Ο καλλιτέχνης παραχώρησε τα πνευματικά δικαιώματα της ιδέας του στην Αθήνα 2004 και η αμοιβή του είναι 1.300.000 ευρώ. Παρένθεση, περίπου 445 εκατομμύρια δραχμές. Συνεχίζει ο Παπαϊωάννου. Διαλύω την ομάδα εδάφους και η επόμενη κίνησή μου είναι να συγκροτήσω μια ομάδα εργασίας, μια ομάδα καλλιτεχνών κομάντος. Μια ολόκληρη γενιά από αστέρια έλαμπαν τότε στην ανεξάρτητη εναλλακτική σκηνή από την οποία προερχόμουν κι εγώ. Η Τίνα Παπα-Νικολάου θα συντονίσει την καλλιτεχνική δημιουργία με συνεργάτη τον Γιώργο Μάτσκαρη. Οι δυο τους, μαζί με την Κάλλη Καβαθά, θα δημιουργήσουν μια πανίσχυρη ασπίδα στήριξης γύρω μου. Η Λίλη Πεζανού θα υλοποιήσει σκηνογραφικά το κόνσεπτ. Η Λίνα Νικολακοπούλου θα επιμεληθεί τα κείμενα. Μίλησα σήμερα με την Λίνα Νικολακοπούλου και τη ρώτησα για αυτή την δημιουργική ομάδα που στήθηκε και κατάφερε κάτι πραγματικά σπάνιο. Δημήτρης ο Παπαϊωάννου ήταν πολύ χαρισματικός στο να δημιουργήσει αυτή την ομάδα. Οι άνθρωποι μπορούσαν να συνεννοηθούν. Έλεγα μετά γελώντας ότι αυτό πρέπει να μπει στο Guinness, ας πούμε, ότι τόσα χρόνια Έλληνες συναντιόμαστε καθημερινά και δεν μαλώσαμε και δεν δημιουργήθηκαν εντάσεις και τα λοιπά. Ήτανε σοφή επιλογή των προσώπων. Για μένα ήταν ένα διάστημα σπουδαίο, γιατί διάβασα πάρα πολύ, είχα δηλαδή το χρόνο, γιατί ήταν σχεδόν αποκλειστική η ενασχόλησή μου με το εγχείρημα αυτό. Είχα και αγωνία αλλά και λαχτάρα, για το βλέποντας δηλαδή πώς προχωράει η υπόθεση, πόσο υψηλού επίπεδου ήταν, πώς να το πούμε, η στόχευση, και είχα τη χαρά να συναντιέμαι καθημερινά με τον Γιώργο το Κουμεντάκη, τον Αγγέλο το Μέντη, την Αθηνά τη Τζαγκάρη, τη Λίλη την Πεζανού, ανθρώπους δηλαδή αληθινά γνώστες του αντικειμένου τους, αλλά και χαριτωμένους ανθρώπους με χιούμορ, με ωραίες ιδέες. Ο Παπαϊωάννου ζητά από τον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος ακόμα δεν είχε κάνει ούτε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, να μπει στην ομάδα για να έχουν άποψη για τον τρόπο αναμετάδοσης. Επίσης, ζητά από τον Δημήτρη Κορέ, τον μηχανικό, να ελέγξει τη δυνατότητα τεχνικής πραγματοποίησης όλων των παράλογων ονείρων
που είχε. Με λένε Δημήτρη Κόρεϊ. Το βασικό μου επάγγελμα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι η επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Το θέμα της επίλυσης τεχνικών προβλημάτων δημιουργεί μια εφορία στον εγκέφαλο και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά γιατί πάρα πολλοί ασχολούνται με την επίλυση γεωμετρικών ασκήσεων, με την επίλυση σταυρολέξεων, οτιδήποτε. Δηλαδή θέτουν ένα πρόβλημα στο κεφάλι τους, το λύνουν και χαίρονται. Είναι αυτό που λέμε απλά Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Η Ελευθερία Ντεκό ήταν στον φωτισμό και η τελετή έγινε με τα περισσότερα έως τότε φωτιστικά σώματα στην ιστορία του θεάματος. Έσπασε το ρεκόρ. Βρισκόμασταν αρκετές ώρες κάθε μέρα και συζητούσαμε για το κόνσεπτ με τον εξαιρετικό Δημήτρη, ο οποίος εξαιρετικός μαέστρος και καπετάνιος οδηγούσε τον καθένα μας στον τομέα του και έβγαζε τον καθένα μας το καλύτερο. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας για τον εαυτό του, για τις συνεργασίες, τα politics που έχουν αυτές οι μεγάλες δουλειές, τις δυσκολίες τις τεράστιες, το να αντιμετωπίζουμε θέματα budget αλλά και θέματα χρόνου. Αν θυμάστε το Ολυμπιακό Στάδιο, όλοι αναρωτιόμασταν πότε θα είναι έτοιμο. Και ειδικά ο τομέας ο δικός μου βασιζόταν κυρίως σε αυτό το στέγαστρο του Καλατράβα. Γιατί εκεί πέρα τοποθετήσαμε κάποιους από τους σημαντικούς προβολείς για το φωτισμό. Αν και το τραύμα ήταν νοπό, λέει ο Παπαϊωάννου, ζητάω από την Αγγελική Στελά του να αναλάβει την κίνηση των ανθρώπων. Η Ελευθερία αναρωτήθηκε αν ήταν μια καλή επιλογή, μια που σε μια τόσο δύσκολη περιπέτεια δεν χωρούσε το ρίσκο συναισθηματικού μπουρδουκλώματος. Η Τίνα όμως μου είπε: κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει την ποιότητα της κίνησης που ζητάς. Είχε δίκιο. Κάντε το στο γρήγορο πολλές φορές και δείτε τι προβλήματα υπάρχουν και τι λύσεις μπορείτε να βρείτε. Μαζί με το Λάνθιμο και κατόπιν υπόδειξης της Εύας Στεφανή, φωνάζουμε την Αθηνά Τσαγκάρη να κινηματογραφήσει όλη την τρίχρονη διαδρομή. Η Αθηνά μπαίνει με ενθουσιασμό και επεκτατισμό. Ένα χρόνο μετά να λαμβάνει η ίδια τις προβολές της τελετής. Τη Σοφία Κοκοσαλάκη δεν την ήξερα. Το άστρο της είχε μόλις ανατείλει στο Λονδίνο. Της ζήτησα ραντεβού και όταν βρεθήκαμε ήταν καχύποπτη. Δέχτηκε όμως να μπει στη δημιουργική ομάδα και να αναλάβει τα κοστούμια. Στη μέση της διαδικασίας την πρωτοχτύπησε ο καρκίνος, αλλά συνέχισε μέσα στις χημειοθεραπείες τη δουλειά. Δεν έχασε ποτέ το χιούμορ της. Την αγάπησα. Η Σοφία Κοκοσαλάκη θα έφευγε από τη ζωή το 2019. Θλίψη στο χώρο της μόδας, έφυγε από τη ζωή η σχεδιάστρια μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη. Σε ηλικία μόλις 47 ετών, αφήνοντας πίσω τη μικρή της κόρη, τον σύζυγο, τους γονείς και τα αδέρφια της. Η φήμη της Σοφίας Κοκοσαλάκη είχε εκτοξευθεί όταν ανέλαβε να σχεδιάσει τα κοστούμια για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και κέρδισε διθυραμβικά σχόλια και αυτό ήταν απολύτως δικαιολογημένο. Έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Την αγκάλιασα για τελευταία φορά στο Λονδίνο που ήρθε να δει το μεγάλο δαμαστή. Κλειστοφοβική και αγοραφοβική, όπως ακριβώς και εγώ, πάντα καθισμένη στην άκρη, έτοιμη να φύγει. Λίγο μετά μάθαμε το θάνατό της. Για τον σχεδιασμό των πυροτεχνημάτων, ο Παπαϊωάννου απέφυγε την παρένεση του Ζεύγου Σαγγελόπουλου για την Αμερικάνικη εταιρεία και προτίμησε την Γαλλική Group F. Εκείνη η Αμερικάνικη εταιρεία θα έκαιγε με τα πυροτεχνήματά της στη Φιλοθέη, στην δεξίωση της Γιάννας, την επομένη της τελετής. Οπότε ο Παπαϊωάννου λέει: φτηνά τη γλίτωσα. Είμαι πια σίγουρος ότι πρέπει κανείς να ζητά αυτό που θεωρεί σωστό και ας μην το παίρνει πάντα. Πρέπει όμως να το ζητά. Μετανιώνεις μόνο για όσα δεν ζήτησες από τη ζωή σου. Ζητάει επίσης από τον σπουδαίο εικαστικό Νίκο Αλεξίου που δεν είναι πια στη ζωή να μελετήσει τα μεγέθη, τις αναλογίες και τις τομές των γλυπτών της αλληγορίας. Με τον Νίκο, λέει, ήμασταν τότε στα δικαστήρια για τη μύδια, αλλά η περίσταση είναι σημαντικότερη από τα προσωπικά μας. Η Αθηνά Τσαγκάρη προτείνει στον Σοκράτη Σοκράτους να φωτογραφίσει τη μνημιακή προετοιμασία τους και τέλος ο Παπαϊωάννου ζητά από τον Άγγελο Μέντι να αναλάβει να δημιουργήσει το τμήμα της τελετής που ονομάστηκε Κλεψίδρα. Είναι η στιγμή που οι εικόνες της ελληνικής τέχνης εισέρχονται σαν ονειρική πομπή στο στάδιο. Με το θέλω το κουστούμι σαν μια παρέλαση. Ό,τι κουτσίλιο σε πρώτη των υποχών, ας πούμε. Το κάθε κουστούμι είναι γλυπτό και ότι αυτό είναι σαν ένα τσόφλι ενός αυγού το οποίο μπορεί να το αφήσει καθένας και ότι υπάρχει μια ζωντανή ενέργεια, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μέσα τους αιώνες, απλώς αφήνει αυτό το τσόφλι και μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Ότι απελευθερώνεται από αυτό στην πραγματικότητα. Για μένα το ότι μπαίνει στο νερό μετά είναι και μια απελευθέρωση. Πάει στο μέλλον. Είναι η ίδια ενέργεια που πάει στο μέλλον. Ήμασταν φίλοι τότε.
Ο Άγγελος ήταν σχεδιαστής κοστούμιών και make-up artist από άλλο πλανήτη. Όμως τίποτα μεγάλης κλίμακας δεν είχε επιχειρήσει και καμία εμπειρία στη σκηνοθεσία δεν είχε. Ο Άγγελος δέχτηκε και ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μετατρέποντας το κομμάτι που του ανέθεσα στο κόσμημα της τελετής. Τώρα συνειδητοποιήσω ότι όλα τα κουστούμια είναι όλα handmade, στο χέρι. Ναι, στο χέρι. Είσαι εντελώς τελώς. Πολλά είναι στο πόδι. Το σύμπαν που δημιούργησε, λέει ο Παπαϊωάννου, άφησε τους πάντες άφωνους. Οι τηλεσκηνοθέτες στη γενική πρόβα πρόσθεσαν επιπλέον κάμερες και μας θερμοπαρακάλεσαν να δώσουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη τεράστιος τηλεοπτικός χρόνος στην κλεψίδρα για να μπορέσουν να αποτυπώσουν τηλεοπτικά τις λεπτομέρειες. «Δώσ' τους 10 λεπτά», μου ζήτησε και η Γιάννα. Ήταν όμως αργά. Όλα ήταν μετρημένα πια και οι 4 ώρες της έναρξης ήταν κουρδισμένες σαν ορολογιακή βόμβα. Αυτό που μπορείτε και κάνετε είναι υπέροχο. Θέλω μια σκέψη να βάλουμε ακόμη. Οι μικρές κινήσεις που κάνουμε όλοι είναι μικρές γιατί ζωντανεύουμε ακίνητες ζωγραφιές και είναι ήδη αρκετό που αυτές οι τοιχογραφίες ή τα ψηφιδωτά ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του κόσμου. Αυτές οι μικρές κινήσεις για να ταξιδέψουν μέχρι τον τελευταίο θεατή του σταδίου χρειάζονται λίγη περισσότερη ενέργεια. Ήταν ο Δημήτρης Παπαϊωάννου από το υλικό που είχε τραβήξει η Αθηνά Τσαγκάρη. Στο αξεπέραστο επίπεδο της κλεψίδρας, λέει, καθοριστικό είναι το επίτευγμα της Αγγελικής Στελάτου, η οποία με την ευθύβολη απλότητα και την επιμονή στην ποιότητα και στη λεπτομέρεια της κίνησης ζωντάνεψε τις εικόνες του Μέντι με μια κομψότητα και υφέρπουσα ένταση που σπάνια βλέπουμε. Έχουμε καταλήξει σε μικρές σε χρονική διάρκεια χορογραφίες, επαναλαμβανόμενες, που βασίζονται στην αργή, μικρή και απλή κίνηση. Αναγνωρίσαμε τους ανθρώπους, τους ερμηνευτές αυτούς, που μπορούν να ζωντανέψουν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 13 Αυγούστου το ποτάμι του χρόνου, το μονάκριβό μας. Ο Κωνσταντίνος Β' ήταν το τρίτο μεγάλο αστέρι στη συναστρία της κλεψίδρας. Ο ρυθμός που εφήβρε και ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε μέσα του τους ήχους και τους τρόπους της ελληνικής μουσικής μας διακτίνησαν σε ένα μέλλον που ήταν αρχαίγωνο. Τη μουσική βέβαια δεν την απολαύσαμε στη live αναμετάδοση, σχολιάζει ο Παπαϊωάννου. Η λογοδιάρεια του Αλέξη Κοστάλα μας στέρισε τη μέθεξη. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα, δυστυχώς. Κρίμα. Μέχρι και σήμερα δεν έχω καταφέρει να παρακολουθήσω ολόκληρη την τελετή με την δική του αφήγηση. Το ξέρω πως έγινε από αγάπη που μετατράπηκε σε αμετροέπεια, αλλά τι να το κάνεις. Αφόδευσε πάνω στη μεγάλη στιγμή που πρωτοεπικοινωνούσαν με την Ηφίλιο το τεράστιο ταλέντο τους τρεις από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Ο Άγγελος, η Αγγελική και ο Κωνσταντίνος. Ας είναι. Ο ρόλος της βοηθού σκηνοθέτη θύμιζε και αυτόν της δασκάλας σε ένα σχολείο. Θυμάται σήμερα η Τίνα Παπανικολάου. Γιατί μέσα σε αυτή την υπέροχη δημιουργική ομάδα που οι προσωπικότητες ήταν τόσο πολύ διαφορετικές, εγώ είχα τον ρόλο του να τους έχω εκεί, του να τους φέρνω εκεί και στην ώρα τους. Και του να κάθε τόσο θυμίζω ότι παιδιά μας έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Okay, όλα. Νομίζω ότι αυτό που μας έκανε να αντέξουμε ο ένας τον άλλον είναι ότι βασιζόμαστε στην δημιουργικότητα. Ο Δημήτρης άφηνε σε όλους τη δυνατότητα να παίξουν και να φανταστούν. Και όταν ξεκινούσε το παράλογο, γιατί ας πούμε η Λίνα είναι ένας από τους πιο θεϊκά τρελούς ανθρώπους που γνωρίζω. Μπορεί να ξεκινήσει από μια λέξη και να σε πάει σε κάτι τελείως μαγικό και τρελό. Η δυνατότητα αυτή, στη διάρκεια των σοβαρών υποτίθεται δημιουργικών meetings, ήταν αυτή που μας κράτησε ζωντανούς. Η άδεια να ονειρευτούμε και να πούμε ό,τι βλακεία μας ερχόταν και η άδεια επίσης να σατιρίσουμε ή να κριτικάρουμε πάρα πολύ την οποιαδήποτε ιδέα. Επίσης, κακά τα ψέματα, είχαμε όλοι στο μυαλό μας ότι αυτό για το οποίο δουλεύαμε ήταν πολύ πάνω από εμάς, οπότε δεν υπήρχαν εγώ και τριβές του τύπου «Μα γιατί η δικιά μου ιδέα είναι καλύτερη». Δεν μας ένοιαζε. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέμε, η αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και ότι πρέπει να είμαστε εκεί στην ώρα μας, δεν υπήρχε ακριβώς. Δεν πειράζει. Όμως. Δύο χρόνια πριν από την τελετή, στις 13 Αυγούστου του 2002, η δημιουργική ομάδα κατασκηνώνει στο στάδιο. Παίζουμε μουσική, χρονομετρούμε διαδρομές, πίνουμε και ονειρευόμαστε. Πηγαίνω κρυφά στο κέντρο και κατουράω. Ορίζω την κυριαρχία μου σαν τα σκυλιά.
Η περιπέτεια με την εταιρεία παραγωγής Jack Morton, η οποία επιλέχθηκε με διαγωνισμό, ξεκινά. Ήταν μια πολύ σκληρή και συγκρουσιακή συμπόρευση μέχρι την πραγματοποίηση του σενάριου. Η Τίνα Παπανικολάου. Η σχέση ήταν εκρηκτική. Το ότι έπρεπε να λέμε και να ξαναλέμε και να ξαναλέμε τα ίδια πράγματα, τα οποία για εμάς ήταν πολύ σημαντικά και δεν ήταν πολύ σημαντικά γιατί είμαστε πεισματάριδες και θέλαμε να γίνει το δικό μας. Ήταν πολύ σημαντικά γιατί η αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε στην τηλεόραση θα φανεί και στην παραμικρή του λεπτομέρεια και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πασαλείψουμε κάτι, ήταν πάρα πολύ σαφής. Αυτό υπήρχε όμως μόνο στο κομμάτι της δημιουργικής ομάδας και έπρεπε κάθε τόσο να επιμείνουμε και να ξαναεξηγούμε στην εταιρεία παραγωγής ότι όχι, δεν θα κάνουμε οικονομία σε αυτό. Εγώ βρέθηκα κάποια στιγμή να πρέπει να παρακολουθώ το πρόγραμμα του πότε γίνονται τα πράγματα και να κυνηγάω τους πάντες. Δεν ήταν η δουλειά μου, δεν ήταν και η δουλειά μου, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν η δουλειά τους αυτή. Αλλά εγώ, από τη μεριά της δημιουργικής ομάδας, είχα την αγωνία ότι κάποια στιγμή θα μας λέγανε εντάξει, αυτό δεν θα γίνει, γιατί δεν προλαβαίνουμε, θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ήταν το μεγαλύτερο άγχος και αγωνία μου, μην παρακάμψουμε πράγματα έτσι. Απλώς από αδιαφορία. Παρακάμψαμε. Δεν παρακάμψαμε τίποτα. Ευτυχώς, λέει ο Παπαϊωάννου, χάρη σε μια ευφυή κίνηση της Γιάννας, οι συμβάσεις των καλλιτεχνών γίνονται απευθείας με την Οργανωτική Επιτροπή του Αθήνα 2004. Αποτέλεσμα, οι καλλιτέχνες δεν λογοδοτούν στην εταιρεία παραγωγής. Η Γιάννα Αγγελοπούλου στην ΕΡΤ. Βέβαια είχα άγχος. Αλλά πια εκεί τα δίνω όλα. Δηλαδή, χτυπάω πόρτες για να πετύχει ο στόχος. Μιλάμε για συμμαχίες. Δεν θέλω, ελπίζω να μας ακούγει κανένας άνθρωπος εκκλησίες. Μπορώ να συμμετοχήσω και με τον διάβολο. Αρκεί να γίνει η δουλειά. Και θα κάνω τα πάντα. Ο Παπαϊωάννου μπορεί να χτυπήσει όποια πόρτα θέλει και στοχεύει ψηλά. Διαλέγει να χτυπήσει την πόρτα της Λόρι Άντερσον που λατρεύει για χρόνια. Της προτείνει να είναι η φωνή που θα υποδέχεται τον κόσμο στο στάδιο και να σκηνοθετήσει ένα από τα κομμάτια της τελετής. Η Λόρι Άντερσον έρχεται στην Αθήνα, αρχίζει να ονειρεύεται με την ομάδα, γίνεται φίλη με την Λίνα Νικολακοπούλου. Συμπαθούν τρελά η μία την άλλη, γράφει ο Παπαϊωάννου. Συχνά ξεκαρδίζονται σαν τα παιδιά. Μια αυθεντική λαϊκή καλλιτέχνη και μια ιέρια της avant-garde. Είναι συγκινητικό που η καρδιά είναι κοινή. Όμως, συνεχίζει, η Λόρι όλο ανέβαλε να πάρει αποφάσεις, όλο δίσταζε να ηχογραφήσει, έτσι σε μια κρίσιμη στροφή της διαδικασίας προφασίστηκα budget cuts και της είπα να τερματίσουμε τη συνεργασία μας. Το κατάλαβε. Μπορεί και να ανακουφίστηκε. Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν μια δυσκολία να μπουν στην υπηρεσία ενός τέτοιου συστήματος. Μια τελετή έναρξης των Ολυμπιακών είναι μια προπαγάνδα για τη χώρα που τους διοργανώνει. Θα έλεγε ο ίδιος στη ραδιοφωνική εκπομπή της Πάολας Ρεβενιώτη, Παρλαφούση. Δεν είναι ένα έργο τέχνης, έτσι. Αυτό είναι ένα έργο προπαγάνδας. Ναι. Είναι άλλο ένα έργο τέχνης και άλλο ένα έργο που χρειάζεται καλλιτέχνη για να γίνει. Και πώς την είχε χρησιμοποιήσει αυτή την προπαγάνδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο ή πώς... Ναι, όχι στο Μόναχο, η Ρίφενσταλ. Ναι, η Ρίφενσταλ, ναι. Την οποία την είχα καλέσει. Πέθανε ένα χρόνο πριν την τελετή. Θεώρησα ότι μετά από τόσα χρόνια που της είχε καταστραφεί και η καριέρα κτλ., ότι θα μπορούσε κανείς να την καλέσει σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά ευτυχώς η μοίρα την θανάτωσε πριν να έρθει και πριν γίνει το σκάνδαλο. Αυτή και μόνο η έννοια της προπαγάνδας συνεχίζει στο ειδικό τεύχος στη Λάιφο, φέρνει αμηχανία. Για μένα ήταν εύκολο. Έπρεπε να μιλήσω θετικά για κάτι που όσο περισσότερο μελετούσα, τόσο περισσότερο ανακάλυπτα ότι αγαπούσα. Τη χώρα μου, το αφήγημά της, την τέχνη της και την απροκάλυπτη μανία της για ομορφιά. Το χάος, τη διαφθορά και την παράκρουση τα έβλεπα ολοφάνερα μπροστά μου. Όμως αυτά δεν ήταν του παρόντος. Ήταν η ώρα τώρα για γιορτή. Η άλλη πόρτα που χτύπησε ήταν της Björk. Ενσάρκωνε γι' αυτόν το τέλειο υβρίδιο pop και avant-garde ό,τι ακριβώς ευχόταν να γίνει η τελετή. Τη ζητά κάτι πολύ συγκεκριμένο, ή να γράψει ένα τραγούδι ή να τραγουδήσει το Imagine του John Lennon. Της είχε παρουσιάσει ένα στάδιο μεταμορφωμένο σε Μεσόγειο και εκείνη επέλεξε να τραγουδήσει ως η ίδια η θάλασσα. Έγραψε το Oceania. Είχαμε μία μεγάλη ατυχία, αλλά την πιο απλή ατυχία που θα μπορούσε να γίνει εκείνο το βράδυ, που η καημένη Björk δεν σηκώθηκε 6 μέτρα ψηλά που έπρεπε να φτιάξει η συγχωρεμένη Σοφία Κοκοσαλάκη ένα υπέροχο φόρεμα, το οποίο ήταν 6 μέτρα και θα σηκωνόταν ψηλά και θα κρεμόταν το φόρεμα από κάτω, χάλασε το μηχάνημα. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να συμβεί. Όλα τα υπόλοιπα πήγαν κατευχή. Οπότε είναι πολύ σπουδαία καλλιτέχνη.
Είναι πολύ σπουδαία και είμαι πολύ περήφανος που κατάφερα και την έφερα, γιατί από όλο το pop περιβάλλον η μόνη που εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν ότι έχει τις ρίζες της και κάπου αλλού για να ανήκει σε ένα γιορτασμό μιας τέτοιας παράδοσης ήταν αυτή, και το δέχτηκε και είμαι πολύ χαρούμενος και για το τραγούδι που μας έγραψε. Η τελική ευθεία. Η ομάδα μετακομίζει από το γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, κάπου κοντά στο στάδιο, και το νέο στούντιο είναι τεράστιο. Για την καθημερινότητα στο Μαρούσι, μου λέει σήμερα η στιχουργός και ποιήτρια Λίνα Νικολακοπούλου. Τα παράθυρα στο κτίριο αυτό στο Μαρούσι δεν άνοιγαν, ήταν από τα καινούργια κτίσματα, ας πούμε, και είχα πάρει το τραπεζάκι μου και την καρέκλα μου και είχα κατέβει έξω, που είχε, γιατί είχε χωράφια γύρω-γύρω, κάτω από μια ελιά, και τους έλεγα ότι ό,τι με χρειαστείτε θα είμαι εδώ κάτω. Καθόμουν εκεί λοιπόν και διάβαζα. Η Ρούλα Πατεράκη αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει τις τρεις φωνές που θα μας υποδέχονται στο στάδιο, η Αγλαία Παπά στα γαλλικά, η Όλια Λαζαρίδου στα ελληνικά και η Αμαλία Μουτούση στα αγγλικά, διαβάζοντας τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία μου λέει για τις διαφωνίες που είχε με τον Βρετανό επικεφαλής της εταιρείας παραγωγής. Τον θυμάμαι να λέει «Whoever you are, whatever you are», και του λέω «Πού απευθυνόμαστε έτσι», του λέω «Τι είναι αυτό, τι πάει να πει ότι όποιος και αν είσαι, όπου και αν είσαι». «Θα πούμε πολίτες του κόσμου, καλωσορίσατε», το θυμάμαι σαν και τώρα. Η ελληνική, του λέω, φιλοξενία και ευγένεια, μιλάει αλλιώς. Δεν μιλάει με αυτή την απλούστευση, ας πούμε, του όποιος και εμείς, όπου και εμείς. Και το θυμάμαι με χαρά, γιατί εκείνη την ώρα πέρασα ένα περιεχόμενο, ας πούμε, στο λόγο. Ήμουνα πολύ προσεκτική να φαίνεται μέσα από το λόγο μια φιλοσοφία ζωής, ας πούμε, αυτού του τόπου. Ο Κουμεντάκης, λέει ο Παπαϊωάννου, έχει τη φλασιά η παρέλαση των αθλητών να γίνει με DJ. Φαίνει τον Τιέστο. Ο Γιάννης Μόραλης μας κάνει την τιμή να σχεδιάσει ένα κλαδί ελιάς για τη σημαία του δρομέα. Τότε περίπου είναι που ο Παπαϊωάννου πάει την ομάδα εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη για να δουν Πίνα Μπάους. Βγαίνουν συγκινημένοι και αυτός συνειδητοποιεί πως αυτό που είχε σχεδιάσει είχε μια αίσθηση του απόμακρου και έτσι προσθέτει τη στιγμή του ζευγαριού. Στο δε τεχνικό και φωτιστικό τεστ αντιλαμβάνεται πως μέσα από τις οθόνες η εικόνα της αλληγορίας μοιάζει ασπρόμαυρη. «Αποφασίζω να βάλω έναν κόκκινο κένταυρο», λέει, «για να κάνω το μαυρό άσπρο πιο λαχταριστό και αποφασισμένο. Την ίδια στιγμή αποφασίζω να είναι ο έρωτας γαλάζιος». Η εξάντληση κλιμακώνεται, το ανοσοποιητικό πέφτει και μέσα στον χαμό κολλάω ψώρα, φαγούρα παντού. Είναι για κακή μου τύχη ακριβώς η εβδομάδα που είμαι καλεσμένος στο σπίτι της Γιάννας πρώτη φορά. Πρέπει να κερδίσω τις εντυπώσεις και να γοητεύσω τους τηλεσκηνοθέτες της τελετής. Έχω αγοράσει το πρώτο μου επίσημο ένδυμα, δεν είχε χρειαστεί ως τότε. Έχω πασαλιφτεί από την κορυφή ως τα νύχια Μπενζογκάλ και ενώ φτάνω οριακά στην ώρα μου, παρόλο τον κατακλυσμό, βγαίνοντας από το αμάξι, ακούω ένα χράτς. Όλο το πίσω μέρος του παντελονιού είχε ξυλωθεί. Σε αυτή την υπέροχη κατάσταση, έβγαλα τη βραδιά, πότε τείχο-τείχο, πότε καθιστός, πότε όρθιος, με τα χέρια δεμένα πίσω, θαυμάζοντας τους original Picasso και Degas. Πέντε μήνες πριν από την τελετή έναρξης, μετά από εκλογές, αλλάζει η κυβέρνηση. Βρετανικές εφημερίδες τονίζουν με έμφαση τη σημασία της ανάληψης του Υπουργείου Πολιτισμού από τον ίδιο τον κύριο Καραμαλή, ώστε να συντονίζει προσωπικά τις ετοιμασίες των Ολυμπιακών Αγώνων. With just 5 months to go before the games begin, many critical projects remain to be finished. Η συμπόρευση με την εταιρεία παραγωγής, την Jack Morton, ήταν ένας πραγματικός πόλεμος. Έπρεπε να χορεύω, λέει ο Παπαϊωάννου, ανάμεσα στα τεράστια εγώ παραγόντων, πολιτικών, εταιριών, τεχνικών και καλλιτεχνών του δικού μου συμπεριλαμβανομένου. Παντού. Ο Δημήτρης ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο άγχος και έξαρση όμως. Ήταν δίκαιος και έχει πάρα πολύ πλάκα το πόσο προσπαθούσε να είναι πάντα ευγενής και αναλυτικός με όλους και να μην τους διαολοστείλει, που ίσως θα έπρεπε κάποιες φορές για να φύγουμε μέσα από αυτό. Έχει αυτό το χάρισμα όταν είναι έξαλλος ή πολύ κουρασμένος ή απελπισμένος, γίνεται ακόμα πιο ευγενής. Για κάποιον που το ξέρει, όταν το βλέπει αυτό, καταλαβαίνει ότι έχει χτυπήσει rock bottom, που λέμε. Καπνίζει συνέχεια, χάνει κιλά, επανασχεδιάζει και αντέχει. «Σε καμαρώνω, Δημήτρη», του λέει η συνεργάτης στο πιο παράδοξο κομπλιμέντο. «Εσύ χαραμίζεσαι στην τέχνη. Εσύ έπρεπε να πουλάς όπλα». Να δώσουμε ένα χειροκρότημα στο τεχνικό προσωπικό. Κάνει τα δύνατα δυνατά για να την προχωρήσει σωστά.
Παιδιά, είναι κρίμα που δεν μπορείτε να δείτε πόσο αγαπητοί. Κρίμα που δεν μπορείτε να δείτε πόσο αγαπητοί. Σύντομα θα μπορούσαν να δούνε πόσο ωραίο είναι και μαζί τους και μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι ακόμη. Ο πατέρας μου από τη μία και η μητέρα μου από την άλλη μου φέρουν κάθε εβδομάδα προμήθεια σπιτικού φαγητού. Πρόκειται για μια ανακοχή. Εγώ το έχω σκάσει από το σπίτι από τα 18 μου, αυτοί είχαν χωρίσει από τα 11 μου. Το στέγαστρο Καλατράβα καθυστερεί και οι κρίσιμες πρόβες μέσα στο στάδιο μειώνονται. Δεν είναι έτοιμο τίποτα γι' αυτό. Πότε θα είναι έτοιμο. Τώρα πρέπει να κάνω δοκιμές. Πότε θα κάνω δοκιμές. Ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Παρ' όλα αυτά θα ξέρω ότι θα τα καταφέρουν και θα γίνουν και θα πετύχουν. Εμείς τουλάχιστον σαν Έλληνες την τελευταία στιγμή τα καταφέρνουμε. Για μας, τους ανθρώπους που ξέρουμε τι πρέπει να διοργανώσουμε, η τελευταία στιγμή είναι τώρα. Η Ελλάδα ζει στους ρυθμούς των αγώνων που έρχονται. Αγοράστε τώρα εισιτήρια Ολυμπιακών Αθλημάτων και στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή στους δικούς μας αγώνες. Από 10 ευρώ. Δεν κυκλοφορούμε στις Ολυμπιακές Λωρίδες. Έτσι, συμμετέχουμε και εμείς στην επιτυχία των αγώνων. Με τραμ, τρένα, λεωφορεία και μετρό πάμε μαζί για το χρυσό. Θα θυμόταν η Γιάννα Αγγελοπούλου μιλώντας στους Γιάννουτσο Βαμβακάρη στην ΕΡΤ. Εγώ εντωμεταξύ τότε κόντευα να κλατάρω. Έτσι είχαμε τρομερή πίεση χρόνου, συνέβαιναν απρόπτα. Έπρεπε να βγάλουμε πάντα εναλλακτικό σχέδιο, μα πάντα ένα μάθημα ζωής. Λοιπόν, έχω φτάσει εγώ εξουθενωμένη στο στάδιο και πάμε να ανεβούμε μαζί τη σκάλα που θα ανεβαίναμε με το ροκ και θα έκανα εγώ την έναρξη, την οποία την είχα μάθει απ' έξω, δεν ήθελα τελεπρόμπτ. Αρχίζω εγώ και ανεσβαίνω τη σκάλα. Και λέω, παπέρα, κύριε πρόεδρε μου. Ανεβαίνετε, μου λέει, σαν μια κουρασμένη γυναίκα, ηλικιωμένη. Τι λες, λέω, του λέω. Ανεβαίνετε, μου λέει, σαν ανεβαίνετε πάνω σε ένα σύννεφο. Τι να κάνω, μαζεύω τις δυνάμεις μου. Κάθε φορά που ανεβαίνω μια σκάλα, λέω, Γιάννα, όρθια πλάτη και ανέβαινε πάντα η συμβουλή του Δημήτρη. Το στάδιο γεμίζει με τους εθελοντές των αγώνων. Είναι οι θεατές για τις γενικές πρόβες. Τι περιμένετε να δείτε? Τη μοναδικότητα της ελληνικής σκέψης. Πολλοί δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την πολυπόθετη πρόσκληση που θα τους έβαζε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Και την επιθυμία τους αυτή εκμεταλλεύτηκαν ορισμένοι προνομιούχοι που είχαν εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια. 50 ευρώ λοιπόν για μια δωρεάν πρόσκληση ήταν το αντίτιμο. Υπενθυμίζουμε ότι κάμερες και κινητά απαγορεύονται στο χώρο. Και πολλοί προσπαθούν να κρύψουν περιμετρικά του σταδίου τα κινητά του τηλέφωνα. Στην κυριολεξία το φύτευαν στα παρτέρια έξω από το στάδιο, με την ελπίδα ότι θα το βρουν στην έξοδό του. Τα τρία γλυπτά βγαίνουν σπασμένα και στις δύο γενικές. Οι πιθανότητες να πάνε όλα λάθος σε αυτόν τον τεχνολογικό εφιάλτη που έχω σχεδιάσει, γράφει ο Παπαϊωάννου, είναι μεγάλες. Υπήρχαν διάφορα απρόοπτα στις πρόβες που δείχνουν γιατί ήταν απαραίτητες. Ένα από αυτά θυμάται η Όλια Λαζαρίδου, η αφηγήτρια στην ελληνική γλώσσα, η οποία σήμερα μου λέει. Μας είχε βάλει η Σοφία Κοκοσαλάκη κάτι γόβες, οι οποίες είχαν 12-πόντο στιλέτο τακούνι, όπου δεν είχε βέβαια υπολογίσει το χλωτάπιτα. Και όταν βγήκαμε για την πρόβα στη Γενική, κάναμε το πρώτο βήμα και έμπαινε το τακούνι όλο μέσα στο χλωτάπιτα. Οπότε ήταν, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ αστείο αυτό το πράγμα, γιατί πηγαίναμε σαν τις πάπιες, ας πούμε, να προχωρήσουμε, γιατί κάθε βήμα και χωνόταν το τακούνι μέσα στο γκαζόν. Το οποίο βέβαια την άλλη μέρα άλλαξε και βάλαμε αθλητικά. Η Ελίνα Νικολακοπούλου θυμάται σήμερα τη φορά που ταξίδεψαν στο Λονδίνο. Να κάνουμε τις πρόβες για τα τεχνικά. Θυμάμαι να είμαστε στο ταξί. Οι περιοχές που είναι πάντα κοντά στα αεροδρόμια είναι πιο εγκαταλελειμμένες. Έβλεπα όμως πάνω στις ταράτσες των σπιτιών τις δορυφορικές κεραίες. Και του είπα ότι εκείνη τη νύχτα, του λέω, όλοι αυτοί, όλα αυτά τα σπίτια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, θα κοιτάνε αυτό που έχεις στο νου σου. Και μου λέει, μη μου το λες αυτό ούτε για αστείο. Το θυμάμαι, γιατί έλεγα ότι για αυτόν τον άνθρωπο το μέγεθος, ας πούμε, του κηρύγματος ξεπερνούσε τον ανθρώπινο νου. Θα έβλεπε όλος ο πλανήτης τι έχει σκεφτεί ένας άνθρωπος και η ομάδα του, ας πούμε. Αν τα αφήσεις να γίνει αγωνία, σε παραλύει. Είμαστε μια μέρα πριν την τελετή και το άγχος χτυπάει κόκκινο. Θυμάται σήμερα η Τίνα Παπανικολάου. Την ημέρα πριν από την τελετή ξύπνησα με κρίση πανικού, γιατί εκείνη την ημέρα άφησα τον εαυτό μου να συνειδητοποιήσει την ευθύνη αυτού που κάνουμε.
ότι κάνουμε κάτι το οποίο βλέπει όλος ο κόσμος και το οποίο απλά μπορεί να μην πετύχει. Μου πήρε την μισή μέρα να ξαναναπνεύσω σαν άνθρωπος και να πω ότι δεν πειράζει, κάναμε το καλύτερο που να κάνουμε, αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας γι' αυτό. Ήταν τρομακτικό και ήταν πολύ περίεργο το ότι μέσα σε αυτά τα, από το 2001 μέχρι τότε, αυτή ήταν η πρώτη στιγμή που αλήθεια τρόμαξα με το βάρος αυτό που είχαμε να κάνουμε. Και έρχεται το πρωί εκείνης της ημέρας, Παρασκευή και 13. Ο Κώστας Κεντέρης βγαίνει από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το νοσηλευτικό προσωπικό. Υφίσταμε μια πολύ μεγάλη αδικία. Τηλέφωνο από τη Γιάννα πρωί-πρωί. Πηγαίνω στα γραφεία στο Χίλτον. Ο Κεντέρης ήταν αυτός που θα άναβε τη φλόγα. Είχα κάνει πρόβα μαζί του για να του δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πώς να μετρήσει τη μουσική. Του είχα ζητήσει μάλιστα τη χάρη και με μεγάλη τρυφερότητα είχε δεχτεί να τρέξουμε μαζί 100 μέτρα και να με αφήσει να τον νικήσω. Και έτσι έχω ένα βίντεο που τρέχω γρηγορότερα από τον Κεντέρη. Τηλεφωνούμε στον Κακλαμανάκη. Το τρέξιμο είναι το χειρότερό μου. Μου εκμυστηρεύεται. Τρέχει όμως. Εγώ ήθελα να σας προτείνω αυτή η συνεργασία μας ας γίνει αφορμή για τον καθένα σας να προσέξει τον εαυτό του πολύ από εδώ και μπρος. Φάτε καλά, γυμναστείτε καλά και όσο εμείς θα είμαστε πίσω από τη σκηνή θα λιώνουμε, εσείς φτιάξτε την καλύτερη εκδοχή σας να τη δείξουμε στον κόσμο με μεγάλη χαρά εκείνη τη βραδιά. Ο μόνος συμβιβασμός που έχω κάνει είναι να ντύσω την Έγκυο. Καλύψαμε και τις ρόγες στις μινωικές κροκοσυλέκτριες. Αφήσαμε όμως γυμνόστηθη τη θεά με τα φίδια. Free the nipple. Μου είχε ζητηθεί να κόψω και τις δύο πτώσεις του δρομέα στους παγκόσμιους πολέμους, τότε που οι Ολυμπιακοί δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Η Γιάννα, προς τιμήν της, με υποστήριξε. Κάνουν πολέμους και ζητούν να μην τους θυμόμαστε. Θα το αφήσουμε όπως είναι, είπε. Γυρνάτε, χέρια και φεύγετε. 1896. Athens. World War One. Ο δρομέας που διάλεξα ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Πολλές πρόβες του έκανα για να μάθει να πέφτει πιστικά. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα γινόταν στάρ στην πίστα. Έχω και ένα άλλο περιοδικό. Όλα τα έχει μαζέψει. Αυτό το έχει φτιάξει ο Στάθης Ακαρουσιάνος στο περιοδικό, ναι. Ο καλύτερος δημιουργός περιοδικών που υπάρχει στη χώρα, που είχατε δώσει την πρώτη και τη μοναδική συνέντευξη. Αυτή ήταν η τελευταία μου φωτογράφηση, ναι. Με κανονικά ρούχα. Από εκεί και πέρα έβαλα τη στολή του εθελοντή, την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε και πέρασαν όλοι οι αγώνες εκτός από την τελετή έναρξη και την τελετή λήξης, βέβαια, που μου είπε τότε ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου. Του λέω, Δημήτρη, τι θα βάλω. Ξέρω εγώ μια εβδομάδα πριν. Μου λέει, κυρία Πρόεδρε, κάτι πρέπει να βάλετε. Απλό. Θυμάμαι τότε, με έχει εντυπωσιάσει ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου. Έχω διαλέξει και τα ρούχα που θα φορέσει η Γιάννα, γιατί ως τότε είχα γίνει της απολύτου εμπιστοσύνης της. Δυστυχώς παρέλειψα να επιμεληθώ τα παπούτσια και φτάνω στο στάδιο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ΆΚΑ. Για το στάδιο παρακαλώ προχωρήστε ευθεία. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen. Είμαι βαθύτερα συγκινημένη. Αυτό είναι το τελευταίο μας ταξίδι. Σήμερα ό,τι φτιάξαμε, δώστε το στους ανθρώπους που θα μας βλέπουν και θα τα πούμε το βράδυ στο Envy. Ήταν η Αγγελική Στελάτου λίγο πριν την έναρξη και ο Παπαϊωάννου περνάει από τα καμαρίνια και με τον Χρήστο Λούλη αστειεύονται για τη μεγάλη στιγμή. Μία μέρα για 2,5 χρόνια, για 3. Σήκωσε το! 3 ώρες για 3 χρόνια. Η ομάδα μου στο πιλωτήριο γράφει. Όλοι με τα ακουστικά τους και τα μικρόφωνα συνδεδεμένα με τα αυτιά όλων των εθελοντών για μέτρημα και οδηγίες. 7, 8, 4, 2, 3, 4. Ακίνητη. Όλοι έτοιμοι για απογείωση. Παίρνω το μικρόφωνο και ψιθυρίζω στα αυτιά όλων των εθελοντών. Καλό ταξίδι. Είχαμε φτιάξει δεκάδες χιλιάδες μικρά ματάκια και τους τα είχαμε μοιράσει για να νιώθουμε προστατευμένοι και ενωμένοι την ώρα της μεγάλης έκθεσης. Η φόρτιση είναι τεράστια και κυλά κάτω από ένα στρώμα παγωμένης ψυχραιμίας. Δεν αντέχω μέσα. Ήμουνα ακριβώς δίπλα σε ένα μικρό μπαλκονάκι το οποίο κρεμόταν πάνω από τους θεατές και με τα πόδια μου πάνω από τους τελευταίους θεατές. Το έβλεπα δηλαδή ζωντανά. Ήμουνα ένα φάντασμα του εαυτού μου και για να αντέξει κανείς τη δόνηση κατά κάποιο τρόπο είναι όταν σε βαράνε, που δεν πονάς, γιατί ο οργανισμός κλείνει κάποιες λειτουργίες για να μπορέσει να αντέξει. Ήμουνα λοιπόν σε ένα τέτοιο mode.
Όλος ο κόσμος παρακολουθεί. Tonight, the games come home. All of Greece has waited more than a century. Tonight, in Athens, Greece, the games come home again. Στην αρχή έπρεπε να αποδεσμευτεί ενέργεια, λέει. Χρειάστηκα την αρσενική ενέργεια ενός Ζεϊμπέκη. Πήγαμε φυσικά στον Ξαρχάκο. Μεγάλος καλλιτέχνης, απόλυτος κύριος, έγραψε ένα ζεϊμπέκικο γεμάτο δύναμη και αξιοπρέπεια. Θυμάμαι τη μέρα της ηχογράφησης, πώς διήφθηνε τους μουσικούς του, σαν άγριο ζώο. Το ζεϊμπέκικο του Ξαρχάκου ξεσπά τη στιγμή που η Όλια λέει. Λέω σήμερα στην Όλια Λαζαρίδου. Την φωνή σου την ακούμε σήμερα και 20 χρόνια μετά και ανατριχιάζουμε με αυτή εγώ τη φωνή. Εγώ την ακούω και δεν την αναγνωρίζω, διότι από το σοκ που έφαγα όταν βγήκα εκεί πέρα και είδα όλο αυτό τον κόσμο να το κραυγάζει και να λαλάζει, δεν μου έχει ξανατύχει. Βγήκε ένα μέταλλο το οποίο και εγώ το ακούω και δεν το αναγνωρίζω. Λαέ τη Αθήνα, αλλά ένα βιμπράτο. Λέω, παιδάκι μου, τι ήταν αυτό, τι έπαθε. Δηλαδή κάτι πάθαν οι χορδές μου από το σοκ που έπαθα. Ήταν υπέροχες όμως. Είχα στην αρχή μία σκηνή που ήταν ανεξήγητη και μάλιστα ήταν και κάπως ομοερωτική. Ήταν ένας μεγαλύτερος άντρας στην Ολυμπία και ένας νεαρότερος και πολύ όμορφος άντρας μέσα στο στάδιο και αρχίσαν να συνδιαλέγονται με κρουστά. Και σιγά σιγά αυτοί οι δύο άντρες άρχισαν να συντονίζονται. Και ο νεαρός άντρας που μέχρι τότε δεν είχε πατήσει κανείς το πλημμυρισμένο στάδιο, χτύπησε το πόδι του πάνω στο νερό και τεινάχθηκε το νερό επάνω του ενώ έπαιζε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όμως 70.000 άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αν όλα πάνε καλά υπάρχει ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο θα μας κουβαλήσει όλους και είναι θετικό. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα μια τρομερή ανατριχίλα γιατί κατάλαβα ότι είναι συντονισμένοι οι άνθρωποι σε κάτι το οποίο δεν εξηγείται. Από εκεί και πέρα τα πράγματα για μένα ήταν λίγο πιο λυμμένα. Με το συντονισμό των δύο αντρών, ο πρώτος οργασμός. Ένα πύρινο σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το νερό και οι Ολυμπιακοί κύκλοι σχηματίζονται πύρινοι. Η καύλα διατρέχει τα πάντα, γράφει σε κάποιο σημείο του κειμένου του Παπαϊωάννου. Όλα στάζουν αισθησιασμό ως τον τελικό οργασμό των πυροτεχνημάτων. Τώρα όλη αυτή η αρσενική έξαψη θα κατευναστεί με ένα χάδι από τη θηλυκή γλύκα του Χατζηδάκη. Ο μικρούλης Μιχάλης Πατσατζής, 9 χρονών. Το νυχτερινός περίπατος Μάνου Χατζηδάκη. Το μικρό χάρτινο καραβάκι πόλη κάποτε φτιάξαμε για να ταξιδεύει τα παιδικά όνειρά μας. Ταξιδιάρικο, μικρούλικο στην απέναντι γαλάζια θάλασσα. Δεν θα ακούσουμε άλλο τον Κοστάλα, καθώς ενώ έδινε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, πραγματικά ήταν τόσο ομιλητικός που ανάγκασε την ΕΡΤ την επόμενη μέρα να παίξει την τελετή έναρξης ολόκληρη χωρίς καθόλου σχολιασμό, μετά από λαϊκή απέτηση. Στη συνέχεια, ο εθνικός μας ύμνος χοροδιακός, ακαπέλα, όπως σοφά είχε αποφασίσει ο Κουμεντάκης. Και μπαίνουμε στο ψαχνό, στην αλληγορία. Λέει, ένα κυκλαδικό κεφάλι που σε μέγεθος εξαόρροφης πολυκατοικίας αναδύεται από το κέντρο ενός πλημμυρισμένου σταδίου είναι μια εικόνα που για μένα θα ήταν αρκετή για μια ολόκληρη τελετή έναρξης. Το ότι κατάφερα να τη δημιουργήσω
είναι κάτι που δεν το χώραγε ο νους μου. Τα προβλήματα στις πρόβες, όπως είπαμε, ήταν πολλά. Τη βραδιά της τελετής, στο control room, όλοι κρατούν την ανάσα τους όταν ανοίγει το κεφάλι. Και όταν όλα πάνε καλά, ένα πρωί είχα ξυπνήσει με καρφωμένη στο μυαλό μου αυτή τη σουρεαλιστική ονειρική εικόνα, το πορτρέτο του ανθρώπου, τεράστιο να αναδύεται, να σπάει και να δημιουργεί νησιά, τις Κυκλάδες, τον τόπο στον οποίο δημιουργήθηκε και στον οποίο εγώ πρωτογνώρισα τον έρωτα. Τώρα την έβλεπα μπροστά μου, τρισδιάστατη, διακτηνισμένη στα μάτια 4 δισεκατομμυρίων θεατών. Σαν ένα Big Bang της ανθρώπινης περιπέτειας προς την αυτογνωσία, τα γλυπτά εκρήγνυνται, αποκαλύπτοντας το καθένα στα σπλάχνα του το επόμενο. Και ο άνθρωπος του μύθου, ο Κένταυρος, παραδίδει τη σκυτάλη στον άνθρωπο του λόγου, που ισορροπεί πάνω σε ένα νεωρούμενο, περιστρεφόμενο κύβο. Αυτό μπορεί να είναι τελείως ρομαντικό notion δικό μου, ότι είναι ένας πολιτισμός μεγαλωμένος πάνω σε θράψματα, έτσι. Μπορεί να είναι καθαρά βυρωνικό. Επίσης, η κυριολεξία του τοπίου των βράχων πάνω στο νερό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ πλάσιο. Αυτό είμαστε. Μάρμαρο, νερό, ας πούμε, και σκληρή όγκη. Εντάξει, αυτό είναι το, η χώρα. Υπάρχει πιθανότητα να είναι εικόνες πάρα πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές και τελείως υποσυνείδητο. Εντελώς, δηλαδή σαν να είναι science fiction που δεν είναι science fiction, που είναι μνήμης, πράγματι. Τους στίχους του Σεφέρη μου τους είχε φέρει η Λίνα Νικολακοπούλου λίγους μήνες πριν. Ήταν ακριβώς η εισαγωγή που χρειαζόμασταν πριν μπούμε στο όνειρο. Καθώς η Ειρήνη Παπά είχε εγκαταλείψει το project, τους διάβασε η Λίδια Κονιούρδου. Ρωτάω σχετικά την Λίνα Νικολακοπούλου. Τα κείμενα, τα ποιητικά και τα λοιπά ήταν λίγα στον χρόνο και στη διάρκεια, αλλά ήταν χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτά που είχαν να πούν τα είπαν. Ο φτερωτός γαλάζιος έρωτας πετάει πάνω από τη θάλασσα. Ήταν ο Γιάννης Μανταφούνης, όπως λέει ο Παπαϊωάννου, ήδη σπουδαίος χορευτής και μετά έγινε ο σπουδαιότερος. Το ζευγάρι, ο Χρήστος Λούλης και η Κατερίνα Παπαγεωργίου, δίνει ένα φιλί, το πρώτο και το μοναδικό σε ολόκληρη την ιστορία των τελετών. Ένα φιλί στο στόμα. Κάτω από τον υπτάμενο βηματισμό του έρωτα, γεννιέται η τέχνη. Τον κυκλικό χορό σέρνει η προϊστορική μινωική θεά με τα φίδια και τον τελειώνει ένα κορίτσι που κυοφορεί το φως. Το κορίτσι πατάει στο νερό και η θάλασσα γίνεται γαλαξίας. Η γυναίκα που ξύπνησε με τη μαρμάρινη κεφαλή στα χέρια, κοιτά το κορίτσι που κυοφορεί και αυτό κοιτά στο κέντρο της θάλασσας. Από εκείνο, το ίδιο σημείο που αναδύθηκε το κυκλαδικό κεφάλι, ισομεγέθης, υψώνεται από το νερό, φασματικός, ο διπλός έλικας του DNA. Το ταξίδι της ανθρώπινης αυτογνωσίας συνεχίζεται. Το καινούριο γνώθης αυτών ανήκει στην επιστήμη. Σκοτάδι. Αυτό ήταν το παραμύθι μας. Τα 15 πιο ακριβά και τεχνικά πιο πολύπλοκα λεπτά της show business έχουν ολοκληρωθεί. Η λαοθάλασσα των αθλητών πλημμυρίζει το στάδιο, η Μπιόρκ ως μητέρα θάλασσα τους δίνει την ευλογία της, ο διαστημικός σταθμός στέλνει το χαιρετισμό του, η Ολυμπιακή σημαία μπαίνει στο στάδιο, οι αθλητές και οι κριτές ορκίζονται, γιορτάζουμε το ταξίδι της φλόγας σε ολόκληρο τον κόσμο και ο χτύπος της καρδιάς δονεί τους πάντες. Ιόνις Μερισανίδης. Η χαρά της γιορτής μας, γράφει, μοιάζει να υπνοβατεί σε όνειρο. Όλα τα πρόσωπα σοβαρά αλλά συγκινημένα. Η χαρά δεν είναι αναγκαστικά εξωστρέφεια. Αυτός είναι και ο λόγος που το ξέσπασμα χαράς του Μελισανίδη δείχνει τόσο παράτερο, αλλά χαλάλι του. Δική του ήταν η στιγμή και κερδισμένη με υδρότα και ταλέντο. Ένα κομμάτι από το στάδιο ξεκολλάει. Μια μεγάλη σκάλα ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο βωμός σκύβει προς τη γη. The Olympic flame burns again in Athens. Wado to its high position to show its force over the city and over the country to welcome in the games of the 28th Olympiad, to return the games to the city where they were revived in 1896 and to the country who thought of them. In the days of antiquity. Ο βωμός σηκώνεται και φτάνει η ώρα των πυροτεχνημάτων. Είσαι ένα περιστέρι που πετά στον ουρανό. Ακούμε. Ο κόσμος παραλυρεί. Είμαι σχεδόν λιπόθυμος.
Κυρίες δεσποινες και κύριοι, καλό σας βράδυ από το Ολυμπιακό Στάδιο, από τον Νίκο Κατσαρό, από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, από τον Αλέξη Κοστάλα και από μένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Και ας πούμε όλοι ο ένας τον άλλον συγχαρητήρια. Έγινε, η γιορτή άρχισε και άρχισε με τον πιο όμορφο, με τον πιο λαμπρό, με τον πιο ταιριαστό τρόπο. Περπατούσαμε πριν ένα χρόνο στους δρόμους της Αθήνας και βλέπαμε αυτά τα μεγάλα φωτεινά ταμπλό που λέγανε που κάνουν την αντίστροφη μέτρηση σε 380 μέρες, σε 400 μέρες. Μας φαινόταν τόσο μακρινό, τόσο απίστευτο. Έγινε. Τελετή πραγματικά συγκλονιστική, μια μαγική βραδιά. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια μέρα που ξεκίνησε κάτω από ένα βαρύ, ένα γκρίζο σύννεφο. Όλοι ξυπνήσαμε, νομίζω, παγωμένοι, Αντώνη, μετά έτσι, την χθεσινοβραδινή είδηση. Και η ομορφιά και η ποιότητα αυτής της τελετής έκανε, νομίζω, στην άκρη τα όσα δυσάρεστα προέκυψαν. Να. Πρόλαβα να τρέξω λίγο τα ξένα site και είδα τίτλους πολύ εντυπωσιασμένους, πολύ θετικούς για τη βραδιά. Πραγματικά, απόψε η Ελλάδα έδωσε την απάντησή της. Το Associated Press ανέφερε χαρακτηριστικά επικό θέαμα μέσα από το οποίο εκτυλίχθηκε ουσιαστικά η ιστορία ολόκληρου του κόσμου. Και το Reuters έκανε λόγο για έναν επανάληπτο μοναδικό θέαμα που φώτισε κυριολεκτικά την πρωτεύουσα του κόσμου. Το NBC έκανε λόγο για μεγαλειώδη. Το τεύχος που έφτιαξε για τη Λάιφο ο Δημήτρης Παπαϊωάννου κάνει και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση των αναφορών και της έμπνευσής του. Και μία από αυτές ήταν ο Πίτερ, ο πρώτος του έρωτας, κράτησε όσο και διακοπές. Περιγράφει με υπέροχο τρόπο την εμπειρία, πως η σχέση δεν συνεχίστηκε, όμως το κάψιμο που άναψε μέσα μου, λέει, έγινε λυσασμένη έμπνευση για ζωή και μανία για δημιουργία. Ακόμα καίει. Δεν τον ξανασυνάντησε ποτέ. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να σχεδιάσω την τελετή, ήξερα γιατί ο έρωτας θα παίξει αποφασιστικό ρόλο. Ήξερα γιατί τον ήθελα να αναδύεται από τη θάλασσα πάνω από τις Κυκλάδες. Έτσι, χωρίς κανείς να το ξέρει, ένας έρωτας μειοψηφικός έγινε για λίγο ο έρωτας όλου του κόσμου. Δύο μέρες μετά την έναρξη, στο γραφείο έφτασε με το όνομά μου μια κάρτα. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Σου γράφω με ένα δάκρυ στα μάτια. Έγινες ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Έχω τα σχέδιά σου, τις φωτογραφίες μας και τις αναμνήσεις μου. Σου στέλνω τις καλύτερες ευχές, αδερφέ μου. Και για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να σου πω ότι σου γράφω με πολλά δάκρυα στα μάτια. Ήταν ο πρώτος μου έρωτας, 20 χρόνια μετά. Και άλλα 20, τώρα που γράφω για σας αυτή την ιστορία. Είχα πετάξει το μικρό μου βότσαλο στην απεραντοσύνη της θάλασσας και οι ομόκεντροι κύκλοι τον είχαν βρει. Η ζωή και τα τέλεια παιχνίδια της. Δεν το απάντησα ποτέ. Πίσω στο στάδιο, όταν όλα τελειώνουν, ο Παπαϊωάννου, μουδιασμένος, πηγαίνει στο κοντρόλ, στο οποίο ήδη οι συντελεστές προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τελείωσαν επιτυχώς. Εμφανώς ικανοποιημένος, διαβάζουμε μερικές ώρες μετά στο NGR, αλλά διατηρώντας τους χαμηλούς τόνους, εμφανίστηκε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στη συνέντευξη τύπου. Δεν έχω πολλά να πω. Ελπίζω να περάσαμε τη ζεστασιά της αγάπης στον κόσμο, γι' αυτό και ο έρωτας ήταν η κεντρική μορφή της τελετής. Όλα είναι δημιουργήματα της αγάπης. Και επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε την ιστορία μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε οράματα στα ταξίδια μας. Λέει σήμερα. Δεν είχα ακόμα καταλάβει τι είχε συμβεί. Μετά περάσαμε για λίγο από το Club Envy, όπου είχαν κανονίσει πάρτι οι εθελοντές. Μετά η πολυκαιμία, μια άθλια κρέπα στα Εξάρχεια και σπίτι για ύπνο μόνος. Ξύπνησα το πρωί και βγήκα στην πόλη. Παντού τα περίπτερα καλυμμένα με τις εικόνες που είχα δημιουργήσει. Το Ολυμπιακό μου κόμικ είχε καταλάβει ολόκληρη την πόλη. Η Λόρι Άντερσον μου τηλεφωνεί συγκινημένη και περήφανη. Χαίρομαι βαθιά. Το απόγευμα καλεσμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Δελτίο Ειδήσεων. Με στείνει μια ολόκληρη ώρα γιατί το πάνελ έχει πάρει φωτιά με το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου. Όταν τελικά με βγάζει στον αέρα για μισό δευτερόλεπτο, με αφήνει να μιλήσω ελάχιστα. Αλλά βρίσκει τον χρόνο να κάνει την κριτική του. Η τελετή έκανε κοιλιά. Εννοείται την κοιλιά της Εγγύου, του απαντώ. Ο Σπίλμπεργκ και ο Ζαν Γιμού συμφώνησαν ότι η ελληνική έναρξη ήταν η καλύτερη όλων. Ο Ρωμαίο Καστελούτσι αδυνατεί να συλλάβει πώς ήταν δυνατόν να πραγματοποιήσω κάτι τέτοιο. Όμως ο Νίκος Χατζηνικολάου, αμέσως την επομένη της τελετής, στα λίγα δευτερόλεπτα που συζητήσαμε, έκρινε σκόπιμο, ένιωσε την ανθρώπινη ανάγκη να πει δημόσια πως το έργο στη μέση έκανε μια μικρή κοιλιά. Μετά, ο Παπαϊωάννου έπρεπε να πάει στο σπίτι της Γιάννας στην περίφημη Μεγάλη Δεξίωση. Τον έβαλαν δίπλα στην τραγουδίστρια και βαρώνει, Βίκη Λέανδρος. Ανταλλάξαμε λίγες κουβέντες, θυμάται. Δεν είχε τίποτα να μου πει για την προηγούμενη βραδιά της τελετής και αυτό μου προξενούσε αμηχανία. Τρώγαμε σιωπηλή. Αυτό που δεν ήξερε όμως η Βαρώνη ήταν ότι στα 13 μου τα τραγούδια της είχαν αφυπνήσει μέσα μου μια νοσταλγία για αυτό που έμελε να ζήσω.
Για μας η αγάπη ήταν τόσο δυνατή. Και έτσι κάτω από τις σιωπηλές μπουκές, τα νιάτα μου ευγνωμονούσαν τα δικά της νιάτα. Το αγαπημένο μου τραγούδι το άκουγα συνέχεια. Είναι θαυμάσιο, λέγεται πιο νωρίς και μιλάει φυσικά για τον έρωτα, το καλοκαίρι, τον αποχαιρετισμό και την αναμονή. Και μπορεί να σε βρω ξανά και τ' άλλο καλοκαίρι στην ίδια κρογιαλιά. Μετά το γεύμα είχε πυροτεχνήματα και φωτιά στη Φιλοθέη. Οι επίσημοι καλεσμένοι, σαν ζώα στη ζούγκλα που σε κοπάδια τρέχουν τρομαγμένα, έφευγαν από τη δεξίωση χωρίς να χαιρετήσουν. Λυπήθηκα τη Γιάννα. Έκατσα κοντά της, παρακολουθώντας τους όλους να γυρνάνε την πλάτη ένας-ένας και να αποχωρούν. Ήταν φυσικά ατύχημα, έμοιαζε όμως με μοίρα. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος θα έγραφε στα νέα. Ήταν έξοχη η σκέψη να ανατεθεί αυτό το μέγα παιδαγωγικό, ιστορικό και αισθητικό αίσθημα σε έναν ιδιοφυή σύγχρονο Έλληνα ερασιτέχνη με την αρχαία σημασία της λέξης. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, όπως ο Μακρυγιάννης, ο Θεόφιλος, ο Τσιτσάνης, ο Κούν, οι χτιστάδες της Πυρσογιάννης, οι μαντιναδολόγοι της Καρπάθου, είναι ένας κυριολεκτικά ασπούδαχτος αυτοδίδακτος. Και χτες τη νύχτα, αυτός ο μεγαλοφυής αναγεννησιακός καλλιτέχνης συνέλαβε τη σύνολη συνείδηση της ελληνικής διαχρονίας, τιμώντας τη βαθιά δομή της ελληνικής σκέψης. Κατόρθωσε να αφηγηθεί με λιτά, αναγνωρίσιμα σύμβολα, ιδέες, αισθητοποιημένες αξίες, την περιπέτεια της ελληνικής ανακάλυψης του κόσμου. Και λίγες μέρες μετά στην Ελευθεροτυπία, μια γελιογραφία του Κυρ που άρεσε στον Παπαϊωάννου, ο οποίος λέει: «Με τον Κυρ μεγάλωσα και ένιωσα τιμή που με έπιασε το πενάκι του και εμένα με τόσο κομψό και συμπυκνωμένο τρόπο. Δύο γυναίκες συζητάνε, λέει μία, η τελετή έναρξης ξεπέρασε τα όρια της φαντασίας». Και η άλλη λέει: «Η ΔΟΕ ζήτησε από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να κάνει anti-doping control». Μετά έπρεπε να υποστώ τη λήξη, που μετά τη γέννα της έναρξης έμοιαζε σαν τιμωρία. Την ομορφιά και το κέφι της Αθήνας στη διάρκεια των Ολυμπιακών, εγώ δεν τα γνώρισα. Πρόβες και διαχείριση εξαχριωμένων εγώ. Έπρεπε να αντέξω να ολοκληρωθεί και αυτό το θέαμα. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, η δυναμική της έναρξης, η ταυτότητα και η φόρα που δίνει στους αγώνες, δεν συγκρίνονται με τη λειτουργία της λήξης. Είχαμε από την αρχή λοιπόν πάρει τις αποφάσεις μας. 95% του μπάτζετ, του χρόνου και του ταλέντου θα πήγαινε στην έναρξη. Και καθώς γινόταν οι πρόβες της, τα απρόπτα συνεχίζονταν, όπως μου λέει σήμερα η Όλια Λαζαρίδου. Εγώ είχα διαβάσει ότι όλοι που κάνουν τις τελετές από το στρες, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και τα λοιπά, κάτι παθαίνουν πάντα. Και παρακολουθούσα τον Δημήτρη σε όλη αυτή τη... Αυτό και έλεγα καλά τα πάει ο φίλος, εντάξει, μια χαρά είναι. Και στη γενική λήξη θα ήμασταν πάνω σε ένα ψηλό ικρίωμα εκεί πέρα και θα περνούσαν από κάτω τα άρματα και τα λοιπά. Και ανεβαίνω εκεί και βλέπω τον Δημήτρη, ο οποίος είχε και τα δύο του μάτια ήταν κατάμαυρα από πάνω, γιατί είχαν σπάσει από την κούραση και την ένταση και δεν ξέρω τι άλλο, οι φλέβες όλες από πάνω και ήταν μαύρα. Και μόλις τον βλέπω, λέω πάει. Πάει το παιδί, δηλαδή θυμήθηκε και όλα αυτά που είχα διαβάσει. Ήταν και ψηλά που παθαίνω και λίγο υψοφοβία. Και ερχόταν μια κρίση πανικού, η οποία την αισθανόμουν να έρχεται. Και την ώρα που έπρεπε να πω κάτι, φαίνεται ο Δημήτρης κάτι με είδε ότι είχα αρχίσει και πάνιαζα. Και ακούω μια φωνή από μακριά, Όλια! Και με το Όλια, κάτι γίνεται μέσα μου. Σηκώνομαι, λέω αυτό που ήταν να πω και λιποθυμάω μετά, αμέσως μετά. Και ξυπνάω, από εδώ αρχίζει το αστείο, στα χέρια του Σάκη Ρουβά, ο οποίος ήταν, περίμενε και αυτό, ξέρω εγώ, είχε μόλις κάτι πει και αυτό, δεν ξέρω τι, ο οποίος ήταν με μαύρο φανελάκι τύπου Στάνλεϊ Κοβάλσκι, ας πούμε, ο οποίος με παίρνει στα χέρια και για να με κατεβάσει τη στριφογυριστή σκάλα, από πίσω η Αμαλία να μου λέει, είχα σκάσει να μου λέει στα γέλια, γιατί ήσουν σαν την Μπλάν στην Μπουά, στην αγκαλιά του Σάκη, και να σου λέει αυτό και να λες, όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα κι αυτά. Κατεβήκαμε όλη τη σκάλα τη στριφογυριστή αυτή, όπου κάτω περιμέναν οι θαυμάστριες του Σάκη να τον δούνε και τους έλεγε αυτός, όχι, σας παρακαλώ, αυτά. Και με πήγε σε ένα σαν ιατρείο, όπου να μου λέει δεν είναι τίποτα, είναι ένα stress event. Και είχε ένα μέλι στο σακίδιό του, μου έδωσε μια κουταλιά μέλι, τέλος πάντων είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό. Ο δε Δημήτρης μετά βέβαια μου είπε καλά Όλια, δηλαδή μου λέει, διάλεξες να λιποθυμήσεις την αγκαλιά του Σάκη. Και κάθε φορά από τότε που το θυμόμαστε αυτό γελάμε πάρα πολύ. Μόλις ο κόσμος άδειασε το στάδιο, θυμάται ο Παπαϊωάννου,
Τα συνεργεία άρχισαν αμέσως να ξυλώνουν τα πάντα. Τα σκηνικά γινόντουσαν μπάζα. Τα μίντια ασχολιόντουσαν με τα καρπούζια. Οι εγχώριοι τραγουδιστές κυκλοφορούσαν από κανάλι σε κανάλι. Και εγώ ήμουν ο πιο ελεύθερος άνθρωπος του κόσμου. 3 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή μου είχα δώσει. Είχα βγει όμως ζωντανός. Και ήμουν ακόμη νέος. Είχα αποκτήσει αστραπιαία μια μεγάλη φήμη που δεν ήξερα τι να την κάνω. Ενώ με πολιορκούσαν όλοι, την πρώτη συνέντευξη αποφάσισα να τη δώσω στο 10%, ένα μικρό περιοδικό ομοφυλόφιλης έκφρασης. Είχα από τα 19 μου μιλήσει ανοιχτά, ποτέ δεν κρύφτηκα. Τώρα όμως το όνομά μου ήταν μέσα σε κάθε νοικοκυριό. Ήμουν για λίγο ένα είδος εθνικού ήρωα και όλη αυτή τη δύναμη θέλησα να τη στείλω σε κάθε παιδί στην επαρχία ή στην πόλη που φοβάται για αυτό που είναι. Με τη σκέψη πως ίσως πάρει κουράγιο από τη δική μου ειλικρίνεια σε αυτή την κορυφή της δημοφιλίας μου. Δημοφιλοφιλία. Από εκείνη τη συνέντευξη στην Τίνα Δασκαλοπούλου και τον Λίο Καλοβερνά, τον Σεπτέμβριο του 2004. Τον ρωτούν. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμβίωση των ομοφυλόφιλων ζευγαριών είναι αναγνωρισμένη. Εσύ πώς νιώθεις που ζεις σε μια χώρα που κανείς δεν μιλάει γι' αυτό? Απαντά. Θα γίνει και αυτό. Πρέπει να έχεις το δικαίωμα να σε κληρονομεί ο εραστής που έχεις επιλέξει, να έχεις το δικαίωμα να υιοθετήσει ένα παιδί. Τα μίντια αναπαράγουν τις δηλώσεις του σαν τρελά. Η Τατιάνα Στεφανίδου, πρώτη-πρώτη. Η καρδιά του πατέρα μου σκίζεται ανάμεσα στην τεράστια υπερηφάνεια και στην απόλυτη ντροπή. Συγγνώμη, πατέρα, έκρινα πως τα φοβισμένα παιδιά το αξίζουν. Είμαι σίγουρος ότι από εκεί που βρίσκεσαι τώρα θα με συγχωρείς. Ο πατέρας του πέθανε πριν από λίγα χρόνια, την περίοδο του κορονοϊού. Επιστρέψατε ποτέ στο σπίτι? Θα τον ρωτούσε λίγο μετά η Μαριλένα Αστραπέλου στο Βήμα. Δεν υπήρξε ποτέ επιστροφή. Υπήρξε συμφιλίωση. Λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας μου, γνωρίσαμε και οι δύο ξανά την αρχική, πρώτη μας πολύ μεγάλη αγάπη. Η κληρονομιά της τελετής μεγάλη. Δεν επηρέασε όμως μόνο τις επόμενες τελετές που συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να γίνουν δημοφιλείς χωρίς να απευθύνονται πλέον στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Επηρέασε όμως και την δουλειά του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η Τίνα Παπανικολάου συνεργάζεται ακόμα μαζί του σε όλα τα επόμενα μικρότερης κλίμακας έργα του. Όπως λέω, πριν με διορθώσει με Σοφία. Έκτοτε δεν υπάρχουν μικρότερες κλίμακες έργα. Γιατί έκτοτε τα πάντα τα αντιμετωπίζει σαν να είναι Ολυμπιακή. Μαξιμαλιστικά και με φοβερή προσοχή στην λεπτομέρεια. Η τελετή κέρδισε το βραβείο Emmy φωτισμού την επόμενη χρονιά. And the Emmy for Outstanding Lighting Direction Electronic Multi-Camera for VMC Programming goes to the team from the Games of the 28th Olympiad Opening Ceremony. The opening ceremony consists of Robert Dickinson, Eltharia Deco. Thank you. Thank you very much. Another award for me has been the project itself. To my country, Greece, that made the great Olympic Games last year. The creative team and our creative director who had this vision and made it through, Dimitris Papayoannou. Gianna Gelopoulou Dascalaki, the president of Athens 204. Thank you all. Για τον Παπαϊωάννου και την ομάδα του ήταν 3 χρόνια ζωής και δουλειάς σε 3 ώρες. Για εμάς όμως ήταν περίπου αυτό που έλεγαν τότε τα σποτάκια που μιλούσαν για τη μεγάλη γιορτή που θα ζήσουμε μία φορά για μία ζωή. Το τελευταίο κεφάλαιο της αφήγησης του Παπαϊωάννου έχει τίτλο «Η ζωή είναι ωραία». Όλοι πήραμε τους δρόμους μας, λέει. Όλοι τις αποστάσεις τους. Ο καθένας χρειάστηκε να φτιάξει το δικό του αφήγημα. Όλοι έπρεπε να διαχειριστούν την εμπειρία και την έκθεση και να σώσουν τον κόλο τους. Εγώ θα πω ότι ποτέ κανένας από τους καλλιτέχνες που συνεργαστήκαμε δεν έστειλε ένα μήνυμα στην επέτειο αυτής της μέρας. Σπίτια αγοράστηκαν, κασέ ανέβηκαν, στούντιο εξοπλίστηκαν. Με μερικούς ακόμα συνεργάζομαι και αγαπιόμαστε πολύ. Αλλά στις 13 Αυγούστου, 20 χρόνια τώρα, κανείς δεν σκέφτηκε να πει κάτι. Όμως λαμβάνω χιλιάδες μηνύματα κάθε χρόνο από τους εθελοντές. Νομίζω πως για οποιονδήποτε θα ήταν highlight η επιτυχία και η αναγνώριση που έζησε τότε ο Παπαϊωάννου, όμως τα καλύτερα ήρθαν, νιώθει, μετά τους Ολυμπιακούς. Είναι τόσες πολλές οι εκπλήξεις όμως που με επιφύλαξε η ζωή μετά από τα 40, που σχεδόν ντρέπομαι να πω κιόλας ότι δεν μ' αρέσει που μεγαλώνω. Γιατί τα καλύτερα εμένα έγιναν από τα 40 μέχρι τώρα. Τα καλύτερα μου πράγματα. Δεν το περίμενα ότι η ζωή έχει κι άλλο. Και ακόμη νιώθω ότι ανοίγει. Και αυτό μάλλον δεν θα γινόταν άμα ήμουν πολύ νέος. Φαίνεται ότι πρέπει να έχεις κάνει πράγμα πίσω σου για να έρθει.
Φαίνεται, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Η καλλιτεχνική κύκλη, ειδικά στο εξωτερικό, ίσως είναι λίγο σνόμπ με τις τελετές. Τις θεωρούν ίσως κάπως εμπορικές. Άρα θα λέγαμε πως κάνει διεθνή επιτυχία εδώ και χρόνια παρά την τελετή και όχι εξαιτίας της. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ολυμπιακή μας ήταν από τους σχετικά φθηνότερους της τελευταίας 25ετίας και θα μπορούσε να είναι πολύ αποδοτική οικονομικά αν τους είχαμε εκμεταλλευτεί σωστά στη συνέχεια, αντί να αφήσουμε υποδομές αλλά και τεχνογνωσία να ρημάξουν, δεν είναι παράλογη η δήλωση της Γιάννας Αγγελοπούλου πως δεν χρεοκοπήσαμε επειδή πήραμε τους Ολυμπιακούς. Ποιος αφελής πιστεύει ότι το αεροδρόμιο, το μετρό, η Αττική Οδός, η Ένωση του Φαλήρου, ο Προαστιακός, το τραμ θα γινόντουσαν? Πόσες δεκαετίες γκρινιάζαμε όλοι γιατί δεν γίνονται? Γιατί ένα μαγικό ραβδί τους έκανε? Λόγω των Ολυμπιακών έγιναν όλα στην ώρα τους, γιατί δεν είχαμε περιθώριο να καθυστερήσουμε ούτε ένα λεπτό. Όχι, δεν χρεοκόπησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες την Ελλάδα. Τα στάδια ρήμαξαν, γράφει ο Παπαϊωάννου. Το IBC, Κέντρο Παγκόσμιας Αναμετάδοσης, έγινε Golden Hall για ψώνια και φημολογείται ότι εκεί, χτισμένα, βρίσκονται τα τεράστια γλυπτά. Ήταν, λέει, ακριβή η μεταφορά τους και τα χτίσανε. Κοιμούνται εκεί, ακίνητοι γίγαντες, με σωτηχία με το shopping center. Με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στήθηκε εκεί, σε λιγοστά τετραγωνικά, μια παροδία μουσείου για τις τελετές μας. Μην πατήσετε. Τα αριστουργήματα του Μέντι, τα κομψοτεχνήματα της Πεζανού και το θαύμα του Αλεξίου σαπίζουν στις αποθήκες. Ανθίζουν όμως όλα μέσα στις καρδιές μας. Είκοσι χρόνια μετά, και με αφορμή την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών στο Παρίσι, τα social media γέμισαν με αναρτήσεις για το πόσο καλύτερη ήταν της Ελλάδας. «Δεν ξέρω ποιος Θεός μας ευλόγησε», έγραψε ο Σάκα Καν στο Twitter, και το ιστορικό τελικά γεγονός ανατέθηκε σε αυτήν την παρέα αντί στους κοκλώνιδες της εποχής. Πολλοί βέβαια ένιωσαν περηφάνεια με την ακροδεξιοπατριωτική έννοια, στυλιτεύοντας ταυτόχρονα τα σε εισαγωγικά woke στοιχεία της τελετής του Παρισιού, κάνοντας την Πάολα Ρεβενιώτη να τους απαντήσει. Δεν την κάνατε εσείς την τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου την έκανε και είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Αλλά μην νομίζετε ότι μετά από 20 χρόνια θα έκανε το ίδιο. Άλλη εποχή σήμερα, άλλα μηνύματα θα έστελνε. Είναι πολύ πιθανό να έχει δίκιο η Πάολα Ρεβενιώτη, πάντως είμαι σίγουρος ότι τα μηνύματα που θα έστελνε σήμερα θα είχαν απαράμιλη αισθητική. Από την άλλη, σε ανάρτησή του ο Απόστολος Λαμπρόπουλος λέει: «Βρίσκω θλιβερό το γεγονός ότι εκείνη ακριβώς η τελετή είναι το μόνο σχεδόν αντικείμενο συλλογικής νοσταλγίας για ολόκληρο το πρώτο τέταρτο του ελληνικού 21ου αιώνα. Αλλά το Παρίσι του 24 κατάφερε να μας δείξει μια άλλη κατεύθυνση. Αντί για υπαινιγμούς που απαιτούν ετεροχρονισμένες εξηγήσεις για να διαιωνίσουν τον ρηξικέλευθο χαρακτήρα τους, σκέψη μέσω εικόνων σε παρόντα χρόνο. Αντί για την υπερμηνυσία της νοσταλγικής προσκόλλησης σε κάτι που αγαπήσαμε, συγχρονισμός με τα παράξενα που συμβαίνουν γύρω μας και αξίζει να καταλάβουμε». Ρωτάω την Τίνα Παπανικολάου τι αποτύπωμα πιστεύει πως έχει αφήσει η τελετή 20 χρόνια μετά. Κοίτα, στην ελληνική συνείδηση πιστεύω ότι έχει θεοποιηθεί. Έχει πλάκα το ότι ακόμα και όσοι είχαν αντιρρήσεις τότε, τώρα δεν έχουν. Από την άλλη, η απόφαση πήρε ο Δημήτρης να κάνει κάτι τόσο απλό και απόλυτο σε ένα θέαμα που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ήταν εμπορικό και ταρατατζού, είναι κάτι που δεν έχει γίνει έκτοτε με αυτόν τον τρόπο και είναι κάτι που άλλαξε για πάντα τις τελετές. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και νομίζω ότι το μοναδικό που έκανε είναι ότι έκανε ένα μαζικό θέαμα χωρίς να προδώσει τις προσωπικές του καλλιτεχνικές αξίες. Κατάφερε να κάνει κάτι που κάνει σε ένα περίπτερο ή σε ένα ψιλικατζίδικο να γίνει σε ένα μέγαρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο Παπαϊωάννου κλείνει την αφήγησή του με αυτό το αγόρι που το 2018 πήγε στο πρώτο του ραντεβού και του είπε: «Άκου, είμαστε οικογενειακός λίγο έξω από την Αθήνα εκείνο τον Αύγουστο. Ο πατέρας στο κρεβάτι στα τελευταία του αποκαρκίνου, η μητέρα μου δίπλα του, εγώ λίγο πριν τα 20. Η ατμόσφαιρα βαριά από το προδιαγεγραμμένο πένθος. Έτσι το είδαμε. Μόλις τελείωσε, βγήκα έξω στον κήπο, πίσω από το σπίτι, κοίταξα πάνω τον ουρανό, τη νύχτα και είπα: «Η ζωή είναι όμορφη. Σου το χρωστάω». Αυτό κρατάω, λέει ο Παπαϊωάννου. Λίγες μέρες μετά τη λήξη, εγώ έφυγα και πήγα στη θάλασσα. Και από τη θάλασσα σας χαιρετάω και τώρα. Ούτε κι εγώ ξέρω γιατί ένιωσα την ανάγκη τόσα χρόνια μετά να μοιραστώ μαζί σας μερικές αναμνήσεις και εικόνες από το αρχείο μου σε αυτή την επέτειο. Ίσως γιατί μόλις έγινα 60 και δεν θέλω να γίνουν όλα σκόνη. Θα γίνουν όμως. Το έκανα με μεγάλη αγάπη και εύχομαι να σας διασκέδασα.
Σήμερα πολλοί από εμάς είμαστε περήφανοι για τον Παπαϊωάννου και όσα κατάφερε με τη δημιουργική ομάδα του. Όμως αυτός γιατί είναι περήφανος σήμερα στην Παόλα Ρεβενιώτη? Γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεπουλήσει απόλυτα ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαρισματικό και φαίνεται ότι μας δημιουργεί επίσης και μια ιδιοσυγκρασία η οποία, ταξιδεύοντας τον κόσμο, δεν είναι να ντρέπεται κανείς. Είναι μάλλον να χαίρεται κανείς που είναι έτσι, που μπερδεύει λιγάκι τη λογική με τα αισθήματα και που ακόμη έχει μια ζωντάνια λίγο πιο ελεύθερη. Επίσης μπορούμε να είμαστε αιώνια περήφανοι για το παρελθόν του τόπου που έχουμε κληρονομήσει. Για πάντα μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Απλώς να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε εμείς που κάναμε αυτά τα μεγαλουργήματα και να μπορούμε να τα σεβόμαστε λίγο παραπάνω και να μαθαίνουμε από αυτά. Επίσης μπορούμε να είμαστε περήφανοι για καλλιτέχνες που έχουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον Γιώργο Λάνθιμο. Είμαι εθνικά περήφανος για τον Γιώργο Λάνθιμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης και η Κατερίνα Παπαγεωργίου. Έχω και ζωγράφους, έχω και ποιητές, έχω και μουσικούς για τους οποίους είμαι περήφανος. Και ταξιδεύοντας και στον κόσμο και βλέποντας στα φεστιβάλ που συμμετέχω ποια είναι τα αντίστοιχα, ας πούμε, επιτεύγματα, τα καλλιτεχνικά, βέβαια αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Για την παρέα που έχω γνωρίσει και για τους νεότερους που βλέπω. Κάνω μια βόλτα το καλοκαίρι και είμαι πανευτυχής. Βλέπω και το πόσο, όχι χαρούμενοι, πόσο γλυκόπιωτοι είναι οι άνθρωποι στη χώρα αυτή. Και είμαι πολύ ευτυχής και περήφανος επίσης. Δεν είδες να απαντήσεις και απάντησες με μια πανέμορφη απάντηση. Ναι, απέφυγα απλώς να γκρινιάξω, γιατί όλο γκρινιάζουμε και μόνο κατηγορούμε. Και μόνο γκρινιάζουμε. Και όταν έρχεται η ώρα να πάρουμε ένα πράγμα να το πάμε εκεί μόνοι μας, δεν την πιάνουμε τη σκούπα. Έχει δίκιο φυσικά και γι' αυτό είμαστε διπλά ευγνώμονες σε αυτούς που έπιασαν τη σκούπα, σε αυτούς τους καλλιτέχνες που τόλμησαν, επέμειναν και τα κατάφεραν να μας προσφέρουν κάτι μοναδικό. Στο Δημήτρη Παπαϊωάννου που, όπως είχε γράψει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, μήνυσε στα πέρατα της γης πως η Ελλάδα δεν ήταν μόνο, είναι. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ο Άρης Δημοκίδης. Συνεργάτης περιεχομένου η Ελένη Καλέση. Για χαρά!